Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές του Star Βορείου Ελλάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή και από τις 3 και για 2 περίπου ώρες εδώ μαζί με την εκπομπή Παρεμβάσεις. Βλέπουμε την επικαιρότητα, τη σχολιάζουμε. Έχει αρκετά και σημαντικά γεγονότα, θα λέγαμε, τα οποία ξεκινούν από τα εθνικά θέματα, από την υπόθεση με τους δύο Έλληνες αξιωματικούς, από το βίντεο που κυκλοφόρησε η τουρκική πλευρά με τους 8, από την υπόθεση του ποδοσφαίρου που φαίνεται ότι θα τραβήξει και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Βασιλιάδης λέει θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα το πρωτάθλημα, και φυσικά η επικαιρότητα η οποία αφορά και την καθημερινότητα, η επικαιρότητα που αφορά και την οικονομία. Η οικονομία άλλωστε είναι αυτή η οποία δημιουργεί τα νέα δεδομένα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δυσκολεύεται αυτήν τη χρονική περίοδο. Υπάρχει και μια ένταση, τουλάχιστον αυτό φαίνεται, στις σχέσεις βουλευτών των ΑΝΕΛ με κεντρικά πολιτικά στελέχη, με υπουργούς. Είδαμε τον βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, και τη συμπεριφορά του απέναντι στον υπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, για το θέμα του ποδοσφαίρου. Πολλοί βλέπουν ότι μέσα στο 18, είτε ή στην αρχή ή στα μέσα του 18 θα έχουμε, μπορεί να έχουμε και εκλογές. Άλλωστε το 19 προαλήφεται ότι θα είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη χρονιά. Θα σχολιάσουμε και αυτά, θα δούμε φυσικά και τα δημοτικά της Δράμας. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο Λευτέρης Χρυσοχοΐδης, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Πόλη και Ζωή και οικονομολόγος, πρέπει να πούμε, άρα γνωρίζει και την οικονομία. Κύριε Χρυσοχοΐδη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Φυλαχτέ, αν και θα έπρεπε να σας αποκαλώ με το μικρό σας όνομα και να μιλάμε στον ελληνικό, διότι γνωριζόμαστε παλαιόθεν. Πολλά χρόνια. Και ήμασταν και συμμαθητές. Και περάσαν και τα χρόνια και ναι, μας φέρνει και μια μελαγχολία, Λευτέρη Χρυσοχοΐδη, ναι. Γιατί περάσαν πολλά χρόνια από τότε που τελειώσαμε το σχολείο, πρέπει να πω. Όχι, δεν μελαγχολούμε, αισιόδοξοι πρέπει να είμαστε, αλλά όντως έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Η χώρα πόσο αισιόδοξη μπορεί να είναι? Αν γίνει ένα γκάλωπ ή μια έρευνα και μετρήσει το βαθμό αισιοδοξίας των κατοίκων αυτής της χώρας, θα δούμε ότι θα είναι κάτω από τη βάση. Και όντως έχουν γίνει και τέτοιες μελέτες και υπάρχει μια διάχυτη απεσιοδοξία. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα έχει περάσει πάρα πολλά δεινά. Στο παρελθόν είχε πάρα πολλά προβλήματα. Είχαμε δυσκολίες και καταφέραμε και τα ξεπεράσαμε. Και αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε τώρα, θα πρέπει και αυτές να τις ξεπεράσουμε. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Πιστεύω χρειάζεται μια σύμπνοια, ομόνοια, χρειάζεται συνεργατικότητα και να σηκώσουμε τα μανίκια ψηλά και να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι είμαστε σε μια χρονική περίοδο που κυριολεκτικά θυμίζει λίγο εποχές του 2014. Κύριε Χρυσοχοΐδη, θυμόμαστε όλοι ότι τότε η χώρα, 2014, το 2014 η χώρα προαλήφονταν ότι βγαίνει στις αγορές, ότι τελειώνουν τα μνημόνια, ότι τελειώνουν τα βάσανα κλπ. Το 2014 φυσικά αύξησε τα βάσανα και μετά των πολιτών. Και εδώ τώρα μιλάμε το 2018 ότι πάμε για καθαρή έξοδο και μάλλον μας πετάνε το γάντι οι δανειστές και μας λένε πια καθαρή έξοδο. Κοιτάξτε, η χώρα μας συμπληρώνει μια δεκαετία κρίσης. Αν δηλαδή λάβουμε υπόψη και το 2008-2009 που είχε ξεκινήσει η παγκόσμια οικονομική κρίση, που εμείς τότε αγοράσαμε πανάκριβα αυτοκίνητα. Αποσύρση αυτοκινήτων γινόταν. Ναι, με τα κίνητρα που είχε δώσει τότε η κυβέρνηση, ναι, το 2008. Έχουμε συμπληρώσει μια δεκαετία κρίσης. Αυτό σε ομαλές συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης δεν συμβαίνει. Να υπάρχει δηλαδή μια κρίση για 7-8 χρόνια. Μόνο κάτω από συνθήκες πολέμου θα συνέβαινε αυτό. Δηλαδή η χώρα μας έχει χάσει το 30 ως 35, μπορεί να φτάνει και 40% του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Στη μεγάλη κρίση του 1930 που είχε γίνει στην Αμερική, τότε που υπήρχε και η υποτοπαγόρευση, δεκαετία του 1930, δεν είχε χαθεί τόσο ποσοστό το ΑΕΠ από την Αμερική. Άρα στο κράχ δηλαδή του 1929. Στο μεγάλο οικονομικό κράχ του 1929. Και εκείνη η κρίση είχε κρατήσει 3-4 χρόνια. Αλλά εκεί
πραγματοποιήθηκαν, εφαρμοστήκαν κατάλληλες οικονομικές πολιτικές και κατάφερε η Αμερική να βγει από αυτή την κρίση. Εδώ, στην Ελλάδα, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ενώ υπάρχει αυτή η δυσχερής οικονομική κατάσταση, αυτή η μεγάλη οικονομική κρίση, δεν ακολουθούνται οι κατάλληλες οικονομικές πολιτικές για να υπάρχει έξοδος από αυτή την κρίση. Δηλαδή, το αν θα βγούμε τώρα στις αγορές και δανειστούμε χρήματα από εκεί, σημαίνει ότι έχουμε βγει και από την οικονομική κρίση. Απλώς δεν θα μας δανείζει η Τρόικα, δηλαδή το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας δανείζουν οι αγορές. Βέβαια, είναι μια φυσιολογική κατάσταση αυτή. Μια χώρα πρέπει να δανείζεται από τις αγορές. Να μην δανείζεται από άλλα κράτη, δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι να μην δανείζεται από φορείς, θεσμικούς φορείς, ή από άλλα κράτη που λέτε εσείς κατά επέκταση. Διότι όταν μας δανείζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει τα χρήματα αυτά από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Θα πρέπει να ομαλοποιηθούν αυτές οι συνθήκες και να μπούμε σε μια κανονικότητα. Σε μια κανονικότητα, έτσι ώστε να ζητάμε δανεικά από εκεί που πρέπει να τα ζητάμε. Χρησιμοποιούμε και τους οίκορους. Δηλαδή, ένας επαγγελματίας, ένας επιχειρηματίας, άμα θέλει να ζητήσει χρήματα να δανειστεί για να αναπτύξει την επιχείρησή του, θα πάει σε μια τράπεζα. Δεν θα πάει σε ένα τοκογλύφο. Είναι μια ομαλή διαδικασία αυτή. Θα μου πείτε, κάποιοι αποκαλούν και αυτούς οι οποίοι μας δανείζουν τοκογλύφους, ότι είναι διεθνείς τοκογλύφοι. Και όντως μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι η χώρα μας δανείζεται με υπερβολικό επιτόκιο. Και αυτά που πληρώνει το χρέος, το δημόσιο, που λέμε ότι είναι 300 δις, τα πιο πολλά έχουν δημιουργηθεί από τους τόκους, από τα τοκοχρεωλήσια. Είναι ένα έργο. Και έχει τη δυνατότητα. Ναι, είναι ένα ποσό καταρχάς τεράστιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ και την ίδια ώρα λέγεται ότι αυτή η έξοδο στις αγορές μπορεί να αποτελέσει την απαρχή ουσιαστικά απαγκίστρωσης της χώρας από τα μνημόνια. Φαίνεται όμως ότι οι ξένοι λένε ότι μάλλον κακώς το χαίρεστε, γιατί δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα υπάρξει και τέταρτο πρόγραμμα, λένε τώρα. Αυτό θα είναι τραγικό. Ίσως το αναφέρει η κυβέρνηση αυτό για να δημιουργήσει κλίμα αισιοδοξίας, διότι η οικονομία, εκτός από τους κανόνες και τις αρχές που την διέπουν, χρειάζεται και ένα κλίμα αισιοδοξίας, ότι ξεκινάει η οικονομική ανάπτυξη και θέλει και ψυχολογία. Είναι και εκτός από όλα τα άλλα, είναι και ψυχολογία η οικονομία. Τώρα, αν θα επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να αλλάξουν όμως και ορισμένες διαθροτικές αλλαγές, δηλαδή το τι ισχύει και το τι εφαρμόζεται στη χώρα μας. Υπάρχει μια υπερβολική υπερφορολόγηση αυτή τη στιγμή. Οι φορολογικοί συντελεστές είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε είναι συντελεστής φορολογίας εισοδήματος, είτε είναι συντελεστής ΦΠΑ, είτε είναι το ΕΜΦΙΑ που επιβάλλεται πάνω στην περιουσία, ο οποίος είναι ένας άδικος φόρος. Αλλά παρέμεινε όμως. Που έχει παραμείνει. Ενώ είπαν ότι θα το καταργήσουν και όλοι. Ναι, και το κρατάνε, η κυβέρνηση το κρατάει και κάθε κυβέρνηση θα το κρατήσει, διότι είναι ένας παραγωγικός φόρος και αποδοτικός φόρος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξοδεύεις πολλά για να εισπράξεις αυτόν τον φόρο. Επιβάλλεται πάνω στο έντυπο Ε9 που δηλώνουν όλοι οι φορολογούμενοι τα κίνητά τους και έχει μεγάλη εισπραξιμότητα. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, είναι περίπου στα 3,2 δις και εισπράττουν τα 2,8. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι τα χρέη τα οποία έχουν οι ιδιώτες, οι επαγγελματίες, αλλά και οι μισθωτοί συνταξιούχοι προς την εφορία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται σχεδόν κατά 800 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, το μήνα. Βλέπουμε ότι τα ληξιπρόθεσμα έχουν φτάσει περίπου στα 100 δις ή 95-96 δις. Ενώ πριν από 10 χρόνια ήταν 30 δις, 35 δις. Αυτό είναι τραγικό. Για να επέρθει όμως η οικονομική ανάπτυξη και να ξεκινήσει δηλαδή να δουλεύει η οικονομία, πιστεύω ότι πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, αλλά και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες από άποψη του κράτους, δηλαδή οι υποδομές, για να μπορεί κάποιος να έρθει να επενδύσει στη χώρα. Όταν λέμε υποδομές, θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα. Είτε είναι πολιτική σταθερότητα, είτε είναι οικονομική, αλλά και νομοθετική. Εδώ βλέπουμε ότι αν κάνουμε έναν υπολογισμό και δούμε τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από το 1974-1975 και μετά, είναι περίπου 4.000 νόμοι. Ψηφίζει η Ελληνική Βουλή 100 νόμους τον χρόνο. Από αυτούς οι 50, η μισή περίπου αφορούν επικύρωση διεθνών συμβάσεων και συνθήκων που είμαστε υποχρεωμένοι να τους ψηφίσουμε. Οι άλλοι 50 είναι δική μας νομοθετική παραγωγή. Βλέπουμε δηλαδή ότι στη χώρα μας υπάρχει μια πολυνομία, αλλά και κακονομία, διότι όπου ψηφίζονται πολλοί νόμοι έχει σαν αποτέλεσμα να είναι κακοί αυτοί οι νόμοι, και όπου υπάρχουν κακοί νόμοι πρέπει να ψηφίσεις
κι άλλο νόμο για να ερμηνεύσεις τον ήδη κακό νόμο. Όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η ιστορία, βλέπουμε ότι αυξάνει και το γραφειοκρατικό κόστος και το κόστος της οικονομίας. Διότι κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει να επενδύσει εδώ θα πρέπει να έχει σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Να ξέρει δηλαδή τα επόμενα 5 χρόνια τι θα πληρώσει και πώς θα πληρώσει. Αυτό στη χώρα μας δεν ισχύει. Άρα, γιατί να έρθει κάποιος να επενδύσει στη χώρα μας. Με ξένες, μιλάμε για ξένες άμεσες επενδύσεις. Να έρθουν δηλαδή κεφάλαια του εξωτερικού και να κάνουν μια επένδυση στη χώρα μας. Πρέπει να πούμε... Πρόσφατα, να σας διακόψω λίγο. Πρόσφατα, είχα ακούσει ότι η Ford, η μεγάλη αυτή αυτοκίνητο βιομηχανία, ήθελε να κάνει μια επένδυση στη χώρα μας. Και δεν ήρθε στη χώρα μας και πήγε στη Ρουμανία. Οι Ρουμάνοι τους καλέσανε τους επενδύτες και τους είπαν: τι θέλετε, θέλουμε ένα αεροδρόμιο να είναι κοντά στην επιχείρηση. Και το αεροδρόμιο της Κραϊόβα το κάνανε διεθνές. Τι θέλετε, θέλουμε, λέει, δρόμους να έχουμε για να έχουμε πρόσβαση για να φεύγουν τα προϊόντα μας από την επιχείρηση. Και αυτή η επένδυση έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στη Ρουμανία. Όταν γίνεται μια τέτοια επένδυση, συγχρόνως δημιουργούνται άλλα 70-80 επαγγέλματα που συνεργάζονται. Δεν είναι καθόλου ελκυστικό το περιβάλλον. Έτσι γίνεται η ανάπτυξη. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν capital control ακόμη. Μπορεί πιο χαλαρά, αλλά υπάρχουν. Υπάρχει μια βεβαιότητα και για τη συνέχεια της πατρίδας σε όλα τα επίπεδα. Και σε αυτό που είπατε, κύριε Χρυσοχοίδη, πρέπει να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό το ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αδυνατεί να πληρώσει πλέον. Το γεγονός ότι γίνονται συνεχώς ρυθμίσεις και μάλιστα ελκυστικές των 100 δόσεων κλπ. Και είναι ελάχιστο το ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο άλλος όταν δεν έχει είτε 30, είτε 100, είτε 500 τις κάνεις τις δόσεις, δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει πλέον. Ίσως κάποια πράγματα δηλαδή θα έπρεπε να γίνουν νωρίτερα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, για να λέμε και τα θετικά αυτής της κυβέρνησης, έχει και κάποια θετικά. Οι ρυθμίσεις, ας πούμε, των 100 δόσεων. Αλλά αυτές έπρεπε να γίνουν ίσως 10 χρόνια πριν ή 9 χρόνια πριν και όχι τώρα. Κύριε Χρυσοχοίδη, έτσι περίπου κινείται το έργο. Εδώ βλέπουμε όμως ότι η κυβέρνηση ανοίγει και άλλα ζητήματα, εθνικά θέματα, ας πούμε. Ήταν η κατάλληλη χρονική συγκυρία, πιστεύετε? Τώρα, αυτό που είπατε προηγουμένως, να κάνουμε να ανοίξουμε μια παρένθεση για τις ρυθμίσεις που γίνονται ή που δεν γίνονται, ή αν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει ή όχι. Φόρους επιβάλλεις όταν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Όταν δηλαδή δουλεύει η οικονομία και υπάρχουν έσοδα. Δεν μπορείς να αυξάνεις τους φόρους όταν δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Όσον αφορά για τις ρυθμίσεις που είπατε, που έπρεπε να γίνουν πριν 10 χρόνια, όντως τότε δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κάποιες ρυθμίσεις, ήταν λιγότερες οι δόσεις. Αυτό ήταν αναγκαιότητα που δημιουργήθηκε λόγω της κρίσης στην οποία περνάει η χώρα μας. Το θέμα είναι ότι κάποιοι μπαίνουν σε μια ρύθμιση, αλλά δεν μπορούν να την τηρήσουν. Διότι υπάρχει αυτή η ανασφάλεια και δεν ξέρουν τι θα επακολουθήσει. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δουλεύουν σήμερα και αύριο δεν ξέρουμε αν θα δουλεύουν και αν θα συνεχίσουν να δουλεύουν και αν θα μπορούν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια από τις εφορίες πάνε σύννεφο. Δεσμεύονται λογαριασμοί με ρυθμό πολυβόλου σε όλη την Ελλάδα. Επιχειρήσεις οι οποίες πηγαίνανε καλά λόγω της κρίσης δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν και γίνονται κατασχέσεις επειδή χρωστάνε σε τράπεζες περιουσιακών στοιχείων. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα ζωφερό. Έρχεται ένα εφιάλτης ουσιαστικά. Αυτό εδώ θα πρέπει να υπάρχει αυτό το κλίμα αισιοδοξίας και καλής ψυχολογίας. Μπαίνει και σε κάθε νοικοκυριό, κύριε Χρυσοχοίδη, και καλά κάνετε και το λέτε. Μέχρι τώρα ήταν μακροοικονομία, ήταν τι θα πει ο Σόιμπλε και λοιπά για το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης και το χρέος του κράτους. Πλέον αρχίζουν και ασχολούνται πάρα πολύ και με τα χρέη των ιδιωτών. Και αυτό σιγά σιγά σφίγγει ο κλοιός. Σιγά σιγά αλλά σταθερά. Και με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και με τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις. Τα δάνεια, τα κόκκινα που θα πάνε σε funds του εξωτερικού που θα πουληθούν εκεί και καλούν οι τράπεζες αυτοί οι οποίοι χρωστάνε και είναι κόκκινα τα δάνειά τους να έρθουν να τα ρυθμίσουν. Καταναλωτικά δάνεια τα οποία κουρεύουν όντως πραγματικά το κεφάλαιο οι τράπεζες. Δηλαδή, αν χρωστάς 30.000, μπορεί με 5.000 να συμβιβαστείς και να εξοφλήσεις. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια, όχι για δάνεια επιχειρηματικά ή για δάνεια από τις πρώτες κατοικίες. Βλέπουμε δηλαδή ότι από την πλευρά του συστήματος, είτε του τραπεζικού συστήματος, ότι δίνονται κάποιες δυνατότητες να εξοφληθούν αυτά τα χρέη. Καθαρίζουν και το παιχνίδι, θα λέγαμε, με την έννοια ότι τα χρέη αυτά δεν θα πληρωθούν. Ναι, και καλύτερα να εισπράξουν ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν. Τώρα, όσον αφορά για τα εθνικά θέματα. Ήταν η κατάλληλη στιγμή για να ανοίξουν και αυτά, πιστεύετε?
Όταν λέτε. Ανοίξαν Σκοπιανά, ανοίξαν τα πάντα εδώ τώρα, δεν είναι. Όσον αφορά το Σκοπιανό, πιστεύω ότι πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα. Η πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και όλων των κομμάτων μέχρι τώρα, από αυτά που γνωρίζουμε και που έχουμε ακούσει, ήταν για μια σύνθετη ονομασία. Με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό. Erga omnes, δηλαδή που να ισχύει σε όλους. Και αυτό έλεγε, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι γνωρίζουμε, και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα υπάρχει το όνομα Μακεδονία μέσα, σίγουρα ο ελληνικός λαός δεν το θέλει και κανένας μας δεν το θέλει, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και πιστεύω ότι η εξωτερική πολιτική και η διεθνής πολιτική που ακολουθεί η χώρα θα πρέπει να έχει επαφή με την πραγματικότητα και με την εφικτότητα. Τα Σκόπια τα έχουν αναγνωρίσει 140 χώρες. Με αυτό το όνομα. Ναι, αυτό όμως που λέγεται ότι ουσιαστικά το διαβατήριο των Σκοπίων είναι ο νονός των Σκοπίων. Είναι η Ελλάδα. Δηλαδή, αν η Ελλάδα πει δεν σας δίνω το όνομα, μπορεί να τους αναγνωρίσουν όλες οι χώρες πριν της Ελλάδος. Η Ελλάδα αποτελεί το διαβατήριο, λένε ορισμένοι. Εμείς πρέπει να έχουμε καλή γειτονία με τις χώρες τις οποίες μας περιβάλλουν. Διότι δεχόμαστε και ασύμμετρες απειλές από διάφορους. Βλέπετε τι γίνεται με την Τουρκία, με τον. Είναι τώρα όταν ακούτε όμως, κύριε Χρυσοχοίδη, οποίος τον πρόεδρο της χώρας ή τον υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Ιβανόφ, να λέει ελάτε να μοιραστούμε και την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή, εδώ τώρα πρέπει, προκαλούν. Δηλαδή, προκαλούν. Δεν είναι. Προϋπόθεση πρέπει να είναι η έλλειψη αλυτρωτισμού. Δεν υπάρχουν δηλαδή αλυτρωτικές διατάξεις στο Σύνταγμα, το οποίο έχει τα Σκόπια και να είναι διατεθειμένοι να το αλλάξουν. Δεν μπορεί να λένε στα σχολεία τους ότι η Θεσσαλονίκη είναι κατακτημένη από την Ελλάδα και ήταν παλιά ότι ήταν των Σκοπίων. Αυτά είναι τραγικά πράγματα που λένε και έτσι έχουν μεγαλώσει τις νέες γενιές, την γενιά δηλαδή των Σκοπίων. Τους έχουν πει ότι η Χαλκιδική ήταν των Σκοπίων και δεν έχουμε καταλάβει εμείς. Αυτά θα πρέπει να εκλείψουν και θα πρέπει μέσα στα πλαίσια του συμφέροντος, δηλαδή τι συμφέρει εμάς, να προχωρήσει μια λύση και πιστεύω ότι είναι μια κατάλληλη εποχή για να δοθεί λύση σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί. Για να έχουμε και καλές σχέσεις, όχι μόνο με τα Σκόπια, αλλά και με την Αλβανία και με τη Βουλγαρία. Να τονίσουμε πάντως, και αυτό βέβαια είναι θέμα της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Αποτελεί επίσης ένα οξύμορο γεγονός ότι το ΜΕΝΑΤΟ είπε, κυρίες και κύριοι, βρέστε λύση. Για να μπείτε στην Ευρωπα... Βρέστε ένα όνομα δηλαδή για να μπείτε στο ΝΑΤΟ. Έρχεται τώρα η Τουρκία όμως και λέει ότι αν εσείς αλλάξετε όνομα και δεν λέγεστε σκέτο Μακεδονία, θα βάλουμε εμείς βέτο. Αυτό θα είναι το απίθανο. Θα βάλει η Τουρκία βέτο σε περίπτωση που η χώρα αυτή δεχτεί ένα όνομα οποιοδήποτε σύνθετο ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό το θέμα θα έχει και συνέχεια από όσο δείχνει. Και σε μια περίοδο που και τα ελληνοτουρκικά και όλα τα γεγονότα πρέπει να πούμε, βλέπουμε και την αγωνία των γονέων, των συγγενών εκεί, των δύο στρατιωτικών, δημιουργούνται νέα ζητήματα εκεί. Ένα νέο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα, αν υπήρχαν ομαλές συνθήκες και με ένα κράτος με το οποίο συνερεύουμε και είχαμε καλές σχέσεις, θα είχε λυθεί σε επίπεδο διοικητή μονάδος. Πιστεύω η κυβέρνηση δεν χειρίστηκε καλά το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Παραδέχθηκε από την αρχή ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί μπήκανε σε τουρκικό έδαφος. Αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή της Ελλάδος. Θα έπρεπε να πει, δηλαδή εγώ ως ένας απλός άνθρωπος θα έλεγα, δεν θα το παραδεχόταν. Δεν μπήκαν οι Έλληνες στρατιωτικοί σε έδαφος τουρκικό, αλλά ήταν σε ελληνικό έδαφος και συνελήφθηκαν από τους Τούρκους. Και θυμάστε, μα πιστεύω, δεν μπορεί να παραδέχεται ελληνικό κράτος ότι οι δικοί του στρατιώτες, στρατιωτικοί, μπήκανε στο τουρκικό έδαφος. Και πρέπει να πούμε ότι έγινε γνωστό το θέμα μία μέρα μετά. Πιστεύω να το γνωρίζετε. 24 ώρες μετά έγινε δεκτό, έγινε γνωστό το θέμα. Ναι, γιατί εγώ το μάθα πρωί της επόμενης μέρας. Ενώ αυτό έγινε μεσημέρι της προηγούμενης. Κατά έναν περίεργο τρόπο, δηλαδή, υπάρχει μια χαρακτηριστική καθυστέρηση, πρέπει να πούμε, σε όλα αυτά τα γεγονότα. Όπως και το ατύχημα που έγινε με το χτύπημα που έγινε στο καράβι. Και εκείνο έγινε γνωστό με χαρακτηριστική επίσης καθυστέρηση. Ναι, στο πλοίο του λιμενικού σώματος. Ναι, το οποίο έγινε γνωστό μετά από μια μέρα γι' αυτό. Καράβι που. Να φυγήθηκε με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Ολλανδία και είναι ένα από τα πιο σύγχρονα. Και το έμαθε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε πρωινή εκπομπή, ρωτήθηκε ή δεν το γνώριζε. Πρέπει να βλέπουμε ότι δεχόμαστε απειλές από την γείτονο χώρα, ότι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Τουρκίας είναι απρόβλεπτος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θα κάνει ή πώς θα αντιδράσει. Έχει ανοίξει πολλά μέτωπα. Στη Συρία έχει αποφασιστεί από τους Αμερικάνους κατά πάσα πιθανότητα να δημιουργηθεί κουρδικό κράτος. Άρα έχει έρθει σε σύγκρουση και με τους Αμερικάνους. Στη Συρία, ενώ ήλπιζε ότι θα καταλάβει εύκολα το Αφρίν ή την περιοχή εκεί την οποία θέλει, συναντάει προβλήματα. Πιέζεται από παντού και ίσως να δημιουργεί και ένταση με την χώρα μας, σκεμμένα, για να έχει τις κατάλληλες συνθήκες στο εσωτερικό του. Δηλαδή δημιουργεί κρίση με την Ελλάδα για να τονώσει το ηθικό τον δικό του, για να εξακολουθήσει να υπάρχει. Διότι κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή ο Ερντογάν, που είχε και το στρατιωτικό πραξικόπημα, να πέσει. Δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ήταν πριν. Γι' αυτό και είναι και απρόβλεπτος και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Πάντως έκανε και μία δήλωση για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, μία δήλωση η οποία από πολλούς φόβησε πολύ κόσμο, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι μία πολύ βαριά κουβέντα. Το να τα βάζει με την Ελλάδα είναι και μέσα στο παιχνίδι. Όμως εδώ το να μιλάς για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και κυριολεκτικά να σοκάρεις ένα κομμάτι της κοινωνίας, είναι λίγο, ξεπερνάει και τα δεδομένα τα οποία γνωρίζαμε. Δηλαδή, ξεπέρασε και τον εαυτό του, θα λέγαμε. Ο πρόεδρος της Τουρκίας έχει πει πάρα πολλά. Άμα καθίσουμε και τον παρακολουθήσουμε, έχει πει πάρα πολλά κατά καιρούς. Έχει καταφερθεί εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον των Γερμανών, εναντίον της Μέρκελ, εναντίον των Αμερικάνων, εναντίον των Ρώσων. Γι' αυτό σας έχω πει, έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα στο ενεργειακό. Και εκεί έχει υποχωρήσει, πιστεύω ότι έχει χάσει το παιχνίδι. Έχουν έρθει οι Αμερικάνοι στα οικόπεδα, δηλαδή της Κύπρου, που θα γίνει ανέβρεση αερίου ή πετρελαίου. Έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, αλλά και τις γεωτρήσεις, οι Αμερικάνικες, Αμερικάνικη εταιρεία και Γαλλική εταιρεία, και οι Αμερικάνοι και οι Γάλλοι δεν καταλαβαίνουν αυτά που γίνανε με τους Ιταλούς που σηκωθήκανε και φύγανε. Αν και πιστεύω αυτό που είχε γίνει με τους Ιταλούς ήταν προσυνεννοημένο, διότι ο Ερντογάν είχε επισκεφθεί πριν από λίγο καιρό την Ιταλία, είχε συναντήσει και τον Πάπα, που Τούρκος ή Μωμεθανός, πρωθυπουργός, πρόεδρος, έχει να συναντήσει τον Πάπα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μάλλον ήταν συμφωνημένα να σηκωθεί να φύγει το γεωτρύπανο της Ιταλικής εταιρείας της ENI όταν εμφανίστηκε η τουρκική φρεγάτα. Αλλά οι Γάλλοι θα υπερασπίσουν τις εταιρείες τους και υπάρχουν εκεί γαλλικά πολεμικά πλοία, πόσο δε μάλλον οι Αμερικάνοι, που υπάρχει ο έκτος Αμερικάνικος. Εσείς βλέπετε τώρα ότι όλο αυτό το σκηνικό, το οποίο διαμορφώθηκε, μπορεί να φέρει και πολιτικές εξελίξεις μέχρι και εκλογές, γιατί τελευταίες μέρες αρχίζει και γίνεται μια ζήτηση. Καταρχάς υπάρχει και μια περίεργη διακυβέρνηση του τόπου. Εσείς δεν είστε φυσικά ούτε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι ένα, θεωρείται από πολλούς παραφύση, μπορώ να το πω έτσι, διακυβέρνηση της χώρας. Με ένα δεξιό κόμμα, ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τουλάχιστον φραστικά είναι αριστερό κόμμα. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Εντάξει, τώρα ο καθένας μπορεί να δηλώνει ότι είναι. Και εγώ μπορώ να δηλώσω ότι είμαι αστροφυσικός. Είμαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι αριστερό κόμμα, αλλά συνεργάστηκε με ένα δεξιό κόμμα, έκανε κυβέρνηση με ένα δεξιό. Αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνει. Στο οποίο συμφωνεί κάπου. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να καταλάβω πού συμφωνούν. Εντάξει, υπήρχε, κύριε Χρυσοχοίδη, δεν συμφωνούν σε τίποτε, ούτε στα ποδοσφαιρικά συμφωνούν. Δηλαδή, είναι ένα κόμμα πλέον που δεν συμφωνούν στο θέμα της διαχείρισης των δύο αξιωματικών. Δεν συμφωνούν στο θέμα με το Σκοπιανό. Δεν συμφωνούν σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Δεν συμφωνούν σε θέματα στο σύμφωνο συμβίωσης. Σε πολλά άλλα θέματα που αφορούν την κοινωνία. Πού συμφωνούν δηλαδή, για να καταλάβω κι εγώ. Κοιτάξτε, να σας πω. Δύο κόμματα. Στα φορολογικά μέτρα. Πόροι εκεί να συμφωνούν. Που δεν έχουν την ίδια ιδεολογική τοποθέτηση. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει και διακηρύσει και υποστηρίζει ότι είναι αριστερό κόμμα. Εφαρμόζει όμως δεξιές πολιτικές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες πολιτικές αυτές είναι εναντίον της ιδεολογίας του και των πεποιθήσεών του. Αλλά θεωρούν ότι αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζονται θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Άρα, ή πρέπει να αλλάξουν
την ιδεολογία τους και τις πεποιθήσεις τους, αφού είναι αριστεροί και αυτά τα οποία εφαρμόζουν δεν τα πιστεύουν, ενώ θεωρούν ότι θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση, ή θα πρέπει να αναλάβουν δουλειά οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Διότι δεν μπορεί να λες εσύ ότι εγώ είμαι αριστερός, έχω μια αριστερή ιδεολογία, αλλά αυτά τα μέτρα που εφαρμόζω δεν ταιριάζουν με την ιδεολογία μου και τις πεποιθήσεις μου. Αλλά τα παίρνω αναγκαστικά. Αλλά τα παίρνω αναγκαστικά γιατί, γιατί θα βγει η χώρα από την κρίση. Απεργήστε κιόλας για να τα καταδικάσετε. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, ή θα πρέπει να αλλάξουν τις πεποιθήσεις τους και την ιδεολογία τους και να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε πια αριστεροί. Βλέπετε εκλογές, πιθανότητα. Είναι πολύ πιθανό να γίνουν εκλογές. Ανά πάση στιγμή, βέβαια, ένα κόμμα ή ένας πρωθυπουργός, γιατί είναι απόφαση του πρωθυπουργού, πηγαίνει για εκλογές όταν ξέρει ότι θα τις κερδίσει. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου. 9 με 10 μονάδες. Δηλαδή. Όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει δίνουν 28-28,5 τη Νέα Δημοκρατία, 19,5 εκεί κοντά, 19 το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ότι και η αντίπαλη πλευρά, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, δεν εισπράττει τη δυσαρέσκεια αυτή του κόσμου. Έχει κολλήσει η Νέα Δημοκρατία στο 28%. Δεν ξεφεύγει, δεν πάει μπροστά. Αυτό θα έπρεπε να το δει ο κ. Μητσοτάκης, αν θέλει να κυβερνήσει την χώρα και να εφαρμόσει το σχέδιο το οποίο έχει για να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Μάλιστα. Να τονίσουμε επίσης, κύριε Χρυσοχοίδη, ότι σήμερα ξεκινά και το ιδρυτικό συνέδριο του κινήματος αλλαγής. Εσείς τώρα έχετε και μία κεντροαριστερία, έτσι, να το πω έτσι, κατεύθυνση σαν πρόσωπο, σαν άτομο. Α, σήμερα ξεκινά, δεν το ήξερα. Ναι. Α, δεν το ξέρατε. Όχι, το ήξερα, αλλά... δεν μπορώ. Γιατί να το κρύψω άλλωστε, εγώ είχα ψηφίσει με το κίνημα αλλαγής, είχα ψηφίσει και για πρόεδρο και συμμετείχα σε αυτή τη διαδικασία και μου στέλνουν και email και με ενημερώνουν όταν γίνεται κάποια ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του κινήματος. Έχει χαλάσει ο υπολογιστής μου, τον είχα στο μάστρα και δεν παίρνω τα email. Ναι. Ικανοποιημένος από τη συμμετοχή, από την πορεία, από την ώρα που ξεκίνησε, ή υπάρχουν κάτι φάλτσα τώρα? Υπάρχουν και πολλά φάλτσα. Τώρα το τελευταίο ήταν που πήγε ο Θοδωράκης, που ανήκει στο κίνημα αλλαγής, και επισκέφθηκε τον Τσίπρα. Και λένε, γιατί Σταύρο το κάνεις αυτό? Γιατί πήγες δηλαδή και μίλησες με τον Τσίπρα, με τον Κατσαπλιά, όπως τον αποκαλούν, τον αρχισυμμορίτη, έτσι αποκαλείται ο Τσίπρας. Αυτόν ο οποίος ήταν στα νιάτα του μέλος της ΚΝΕ και έχει διαπράξει αυτό το έγκλημα καθοσιώσεως, δηλαδή ασκά της προδοσίας, επειδή στα νιάτα του ήταν μέλος της ΚΝΕ. Α, αυτά ηρωνικά το είπατε, Ηρωνικά τα λέω, διότι αυτή είναι η αντιπολιτευτική τακτική που ακολουθούν μάλλον το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Πιστεύω δεν πρόκειται να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και να πας σε εκλογές ακολουθώντας μια τέτοια αντιπολιτευτική τακτική. Έχετε δίκιο κιόλας ότι χρειάζεται και ένα σεβασμός, αν μη τι άλλο, στο πολιτικό σύστημα. Τα πρόσωπα μπορεί να μην τα σέβεσαι, αλλά σέβεσαι τους θεσμούς. Δεν μπορεί να αποκαλεί τον πρωθυπουργό της χώρας αρχισημωρίτης ή κατσαπλιάς. Αυτά ανήκουν σε άλλες εποχές. Μακρινές και ευτυχώς μη επαναλαμβανόμενες, πρέπει να πούμε. Γιατί και... η χώρα αυτή έχει την δυνατότητα να διχάζεται. Για πέστε μου τώρα, ποδόσφαιρο πάτε στο γήπεδο? Ποδόσφαιρο πάω και τώρα τελευταία άρχισαμε και παίζουμε και ποδόσφαιρο, διότι ας το πούμε και δημοσίως, το επάγγελμά μου είναι φοριακός και θα διοργανωθεί και ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα 5x5 των φοριακών στη Ρόδο. Εμείς είχε διοργανωθεί και πριν 10 χρόνια και ο Σύλλογος Φοριακών Δράμας Καβάλας ήταν πρωταθλητής τη μία χρονιά και δευτεραθλητής την άλλη χρονιά. Άρα έχουμε γράψει ένδοξη ιστορία στον χώρο του ποδοσφαίρου ως εφοριακοί, βέβαια όχι σαν παίκτες κανονικοί, ως βετεράνοι σε πρωτάθλημα 5x5. Πώς είδατε τα γεγονότα στην Τούμπα? Λοιπόν, υπάρχει μια ορολογία, λένε ένα μοτό, το ματς θα κριθεί στα πέναλτι ή το μάτς θα κριθεί στην παράταση. Εγώ, από ό,τι βλέπω, το πρωτάθλημα θα κριθεί στα δικαστήρια. Αν είναι δυνατόν να παίζετε ένα παιχνίδι που το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Κανένας δεν ξέρει τη βαθμολογία, ναι, πρέπει να πούμε. Ναι. Κανένας δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσει. Ναι. Και καλό θα είναι η κυβέρνηση να μας πει και πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ποια μέρα. Έχουν καταστραφεί συνδρομητικά κανάλια, έχουν καταστραφεί επαγγελματικές ομάδες, έχουν καταστραφεί χιλιάδες επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μάλλον τελικά φταίει το ποδόσφαιρο συνολικά για το οτιδήποτε συμβαίνει σε κάποιο γήπεδο.
Αυτό που είπα προηγουμένως ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί στα δικαστήρια. Κανείς δεν ξέρει τη βαθμολογία. Από το λογοπαίγνιο ότι δεν μπορεί ένα πρωτάθλημα να κρίνεται στα δικαστήρια. Διότι εκεί προς τα εκεί οδεύουμε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Παρακολουθώ τη δόξα μου, είμαι δοξέως. Μόνο τη δόξα υποστηρίζω και να εκφράσω και δημόσια και τα συγχαρητήριά μου στον Γιάννη τον Πύρο για την προσπάθεια αυτή που καταβάλει και μπράβο του. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ενώ το 2004 υπήρχε μια αισιοδοξία, πήραμε το γύρο, τώρα τυχαία το πήραμε. Πιστεύω δεν ήταν τυχαία. Με πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Υπήρχε μια καλή ομάδα. Σοβαρή ομάδα. Υπήρχε ενότητα μεταξύ των παιχτών, ήταν μια οικογένεια η εθνική ομάδα και καταφέραμε και πήραμε το γύρο. Και υπήρχε μια αισιοδοξία ότι θα έχουμε και μια ανάλογη συνέχεια. Αλλά υπήρχε και ο Γερμανός. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί απαιτείται μάλλον και μια προσωπικότητα στον πάγκο. Ναι, εμείς είμαστε μεσογειακός λαός και χρειαζόμαστε έναν Γερμανό για να μας εμπεδώσει την πειθαρχία, την δουλειά, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους. Έχουμε να συζητήσουμε. Είναι σε τραγική και δραματική κατάσταση το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε να συζητήσουμε όμως και τα δημοτικά, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά μπαίνουμε στα δημοτικά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εδώ στα Βορείου Ελλάδος είναι οι παρεμβάσεις και σήμερα Παρασκευή με τον Λευτέρη τον Χρυσοχοίδη, Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Πόλη και Ζωή. Φυσικά δεν μιλήσαμε και για κάτι ακόμη και θα ήθελα ένα πολύ σύντομο σχόλιο για να πάμε και λίγο στα δημοτικά. Το θέμα με την Νοβάρτης, κύριε Χρυσοχοίδη. Μάλιστα. Αγγελικός κόσμος. Θανάση, αν καθίσουμε και δούμε λίγο την πραγματικότητα, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά στην κεντροδυτική Ευρώπη, βλέπουμε ότι ζούμε σε δημοκρατίες γενικευμένες διαφθοράς. Δηλαδή, επικρατεί μία διαφθορά. Παράδειγμα, αν πάμε στη Γερμανία, ο Κόλ, ένας μεγάλος ηγέτης, είχε κατηγορηθεί ότι πήρε χρήματα από μια επιχείρηση για να χρηματοδοτήσει το κόμμα και τον προεδρικό του αγώνα. Τον κατήγγειλε η Μέρκελ και πήρε τη θέση του. Ενώ έπρεπε να την πάρει ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, 2 εκατομμύρια μάρκα από έναν έμπορο όπλων και τα βάλε στο ταμείο του κόμματος. Ο Σιράκ, ο Γάλλος, πρώην Γάλλος πρόεδρος της Γαλλίας, αν θυμάμαι καλά, καταδικάστηκε το 2011 σε 2 χρόνια φυλάκιση, γιατί και αυτός είχε δεχθεί. Για σκάνδαλα στο Δήμο Παρισίων. Για κάποια σκάνδαλα. Αν δούμε, ο επόμενος πρόεδρος. Ο Γιούγκερ. Όχι ο Γιούγκερ, ο Σαρκοζή και ο Σαρκοζή. Έφυγε από πρωθυπουργός. Ναι, στην Αγγλία βλέπουμε. Στο Λουξεμβούργο. Ο Αλφαγέτ, αυτός που έχει τα σούπερ μάρκετ, δωροδοκούσε Άγγλους συντηρητικούς βουλευτές για να παίρνουν ευνοϊκές αποφάσεις και να κάνουν. Να και με την Νοβάρτης. Ναι. Βλέπουμε τώρα, έχει σκάσει και αυτό το σκάνδαλο, διότι πιστεύω ότι πρόκειται περί σκανδάλου και στην χώρα μας. Έχει γίνει μια έρευνα από το FBI. Υπάρχουν 3 κουκουλοφόροι, όπως τους λένε, προστατευόμενοι μάρτυρες. Η φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας είχε διωγγωθεί. Και όλοι οι υπουργοί που περάσανε από τα Υπουργεία Υγείας λένε και υποστηρίζουν ότι μειώθηκε επί των ημερών τους η δημόσια δαπάνη, αλλά δεν λένε ότι αυξήθηκε συγχρόνως η ιδιωτική δαπάνη. Δηλαδή, μειώνονταν το ποσοστό, αυξάνονταν το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων και αυξάνονταν έτσι η ιδιωτική δαπάνη, δηλαδή πληρώνανε οι ασφαλισμένοι από την τσέπη τους τα φάρμακα. Γενικά, η φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας ήταν υπερβολική και μπορούσε να συγκριθεί με τη φαρμακευτική δαπάνη της Ισπανίας, που είναι μια χώρα 4 φορές μεγαλύτερη. Βλέπετε να γίνεται κάτι για να πάμε στα τοπικά. Για να πάμε στα τοπικά, θα πρέπει αυτή η προανακριτική επιτροπή να διερευνήσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Βέβαια, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών προστατεύει τους υπουργούς και αν υπάρχουν, μπορεί να έχουν παραγραφεί τα αδικήματα, να επιστραφεί στη δικαιοσύνη και να αποφασίσει η δικαιοσύνη εφόσον υπάρχουν οι ποινικές ευθύνες. Θα πρέπει όμως κάποτε να ξεκινήσει αυτό. Να πάμε και να δούμε και τι γίνεται και τοπικά. Δημοτικό Δήμος Δράμας. Ο Δήμος Δράμας, εμείς είμαστε στην
αντιπολίτευση, πηγαίνουμε στα δημοτικά συμβούλια, ασκούμε κριτική απέναντι στην Δημοτική Αρχή, η οποία αν καθίσουμε και δούμε το έργο το οποίο έχει παράξει από τότε που ανέλαβε, που είναι περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα που ήμασταν εμείς στα πράγματα του Δήμου, δηλαδή η πόλικη ζωή με δήμαρχο τον Κυριάκο Χαρακίδη, βλέπουμε ότι είναι το ίδιο χρονικό διάστημα. Ας κάνει μία σύγκριση ο Δραμηνός λαός, τι κάναμε εμείς στα 3-3,5 χρόνια που ήμασταν Δημοτική Αρχή, που υπήρχε και μεταβατικό στάδιο από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη και έπρεπε να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, το έργο που παραδώσαμε εμείς στον Δραμηνό λαό, και ας δει τι έχει κάνει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Βλέπουμε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα. Αυτό, αυτά τα έργα που προγραμματίζονται και λένε ότι θα γίνουν που, και λοιπά. Πότε θα γίνουν αυτά τα έργα? Λέτε ότι, δηλαδή, λέτε ότι θα μπορούσαν να τα δημοπρατήσουν ήδη και δεν τα δημοπρατούν? Τι γίνεται? Εγώ βλέπω ότι δεν δουλεύουν βασικά. Δεν δουλεύει αυτή η Δημοτική Αρχή. Εμείς δουλεύαμε. Εμείς είχαμε δώσει όλο μας τον εαυτό στον Δήμο. Όσοι ήταν εκεί και όσοι ήταν έμιστοι και ήταν αντιδήμαρχοι, ήταν συνέχεια στο Δήμο και δουλεύανε. Και δουλεύανε για το καλό του Δήμου και για το καλό των συμπολιτών μας. Αυτοί, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν ασχολούνται. Δεν υπάρχει το ενδιαφέρον, διότι από τη στιγμή που είσαι στα δημοτικά πράγματα, θα πρέπει, ή είσαι δήμαρχος, θα πρέπει να δώσεις όλο σου το εαυτό, όλο σου το είναι, να έχεις ένα όραμα, ένα στόχο στο μυαλό σου, για να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για αυτή την πόλη. Εσείς τι πιστεύετε, στα 3-3,5 χρόνια που είναι αυτή η Δημοτική Αρχή, τι καλό έχει κάνει στο Δήμο της Δράμας, στην πόλη της Δράμας και στα χωριά της Δράμας? Δεν έκανε απλώς τίποτα, δηλαδή, λέτε? Να σας πω τι έκανε. Στον περιφερειακό έβαλε τον φωτισμό εκεί που ήταν να το κάνουμε εμείς, αλλά δεν έγινε από εμάς γιατί είχαμε κάποιες αντιστάσεις. Κατάφερε και έβαλε φωτισμό στον περιφερειακό. Και το λέω αυτό γιατί και ο ίδιος πάω και περπατάω εκεί. Ήταν ένα καλό που έκανε, ένα έργο που έκανε. Πέστε με ένα άλλο έργο που έχει κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή. Εσείς. Εγώ γιατί να το πω? Τι σας έρχεται στο μυαλό? Μα εμένα δεν μου έρχεται κάτι. Εγώ σας ρωτάω. Να σας πω τι κάναμε εμείς. Εμείς κάναμε το Κηφί. Και βγήκε ο Δήμαρχος και τον σε μια εκδήλωση που συμμετείχε εκεί με τους ηλικιωμένους που παρευρίσκονται στο Κηφί και τον ευχαριστούσαν για το έργο που έχει κάνει. Ποιος το κάνει το Κηφί? Εμείς το κάναμε. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Ένα σύγχρονο καπί δηλαδή. Το άλλο δίπλα το κτίριο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εμείς το κάναμε. Εμείς το θεμελιώσαμε και ακόμα δεν έχει κάνει τα εγγένεια. Από εμάς ξεκίνησε, από εμάς ολοκληρώθηκε. Η ανάπλαση στη Φιλίππου, το Φουσκωτό. Το Φουσκωτό ξεκίνησε από εμάς. Και επειδή γίνανε κάποιες ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους, αυτοί που συμμετείχαν στην. Δηλαδή, λέτε ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή εγγενιάζει τα έργα της δικής σας περιόδου, ναι, του Χαρακίδη αυτά, δηλαδή. Αυτά κάνει. Ναι. Αυτά. Η ανάπλαση στο Πάρκο των Κυπρίων που ήταν το παλιό Τελωνείο. Το παλιό Δημαρχείο, η ανακαίνιση του παλιού Δημαρχείου. Δεν είναι έργα αυτά που γίνανε? Πέστε μας εσείς, ρωτάω, ρητορικό είναι το ερώτημα, τι έχει κάνει η παρούσα Δημοτική Αρχή? Εγώ, με τον λέτε σε χειροπιαστό έργο και δεν λέτε σε έργο που προγραμματίζεται να γίνει. Προγραμματίζεται για την επόμενη δεκαετία. Εμείς λέμε τι κάνατε τώρα, λέτε. Τώρα τι έχουν κάνει μέχρι τώρα? Και αυτά τα έργα που προγραμματίζονται, πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα ολοκληρωθούν? Ίσως να τα ολοκληρώσουμε εμείς όταν θα ξανάρθουμε πάλι στα. Αν βλέπετε comeback δηλαδή, εσείς βλέπετε comeback. Γιατί δηλαδή. Όχι. Γι' αυτό, κοιτάξτε, εμείς δίνουμε ένα καθημερινό αγώνα είτε στην προσωπική μας ζωή είτε στην κοινωνική. Εργαζόμαστε, προσπαθούμε να επιτύχουμε το καλύτερο για την οικογένειά μας και για τους συμπολίτες μας. Είμαστε στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, εκεί παρευρισκόμαστε όποτε μπορούμε, χωρίς καμία αμοιβή, ξοδεύουμε από τον προσωπικό μας χρόνο για το κοινό καλό, για το συλλογικό καλό, για το καλό της πόλης μας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μπορεί να με θεωρείτε ότι είμαι αγνός και αγαθός ή τέτοιες είναι οι προθέσεις μου, αλλά εγώ σε αυτό πιστεύω. Θέλω μια πόλη η οποία να είναι όμορφη, την οποία να την αγαπάνε οι συμπολίτες μας και τα παιδιά μας αύριο όταν θα μεγαλέσουν και φύγουν και πάνε και σπουδάσουν, να θέλουν να έρθουν πίσω, να γυρίσουν, να μείνουν σε αυτή την πόλη. Με δεδομένο ότι θα έχουμε αλλαγή του εκλογικού νόμου, βλέπετε ότι αλλάζει εντελώς το τοπίο, κύριε Χρυσοχοίδη? Γιατί απλή αναλογική σημαίνει ουσιαστικά ότι σκορπάει το γήπεδο. Ανοίγει το γήπεδο πάρα πολύ. Κοιτάξτε τώρα, η σκοπιμότητα της κυβέρνησης που θέλει να φέρει την απλή αναλογική, ας μην την εξετάσουμε. Ακούμε εδώ και 2 χρόνια ότι θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχέδιο νόμου. Δεν έχουμε δει κάτι χειροπιαστό. Τι θα ισχύσει, τι θα εφαρμοστεί. Λένε για απλή αναλογική. Ωραία, να υπάρχει η απλή αναλογική. Οι δήμαρχοι μάλλον θα υπάρχουν και παρατάξεις. Θα υπάρχουν τα τοπικά συμβούλια στα χωριά? Δεν θα υπάρχουν? Θα εκλέγουν πρόεδρο στα χωριά? Δεν το ξέρουμε αυτό.
Περιμένουμε να δούμε κάτι χειροπιαστό και μάλλον αυτό το περιμένουν και πάρα πολύ, διότι πιστεύω θα εκδηλωθούν και νέες υποψηφιότητες για τον Δήμο Δράμας αλλά και για κάθε Δήμο της Ελλάδος. Βλέπετε δηλαδή ότι αλλάζει κυριολεκτικά το τοπίο με Χαρακίδης. Ο Χαρακίδης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να είναι πάλι υποψήφιος, μας το έχει ανακοινώσει προσωπικά. Περιμένουμε να γίνει και μια δημόσια ανακοίνωση μέσω των ΜΜΕ, των τηλεοράσεων, εφημερίδων, για να ξεκινήσει η νέα πορεία, η νέα υποψηφιότητα του Χαρακίδη. Ακόμα όμως δημόσια δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά γνωρίζουμε και η παράταξή μας, δηλαδή η ζωή, διότι συγκεντρωθήκατε εμείς... κύριε Χρυσογόρη, δεν είναι και κρατικό μυστικό. Ναι, συγκεντρωθήκατε κάπου όλοι μαζί και ήρθε ο Κυριάκος ο Χαρακίδης και εκεί σας είπε, ξέρετε... Έχουν γίνει κάποιες συγκεντρώσεις σε κάποια χωριά. Στα στον οποία... Καλό Αγρό, στην Καλύφητο. Στην Καλύφητο και στον Καλό Αγρό, στα οποία εγώ δεν είχα παρευρεθεί, δεν ήμουν εκεί. Άρα δεν ξέρω τι υπόθηκε, αν ανακοίνωσε επίσημα. Αλλά θα γίνει μία συγκέντρωση πιο διευρυμένη στην Δράμα και θα μαθευτεί αυτό και θα ακουστεί, όπου πιστεύω ότι εκεί θα ανακοινωθεί και η υποψηφιότητα. Επίσημα δηλαδή σε εμάς, στους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Ρωτάει ένας φίλος τηλεδιατής, λέγεται ότι αυτό το έργο έγινε, εκείνο το έργο έγινε, εκείνο το έργο κάναμε, όχι από εσάς γενικά. Όλοι λένε, μιλάνε για έργα. Από την τσέπη τους λέει, τα βάλαν τα χρήματα. Φυσικά δεν τα βάλαν από την τσέπη τους, όμως και ποτέ δεν μπαίνουν από την τσέπη τους τα λεφτά, γιατί τόσα χρήματα δεν μπορεί να έχει κανένα στη Δράμα. Αν χρειάζεσαι και 20 εκατομμύρια ευρώ για να κάνεις κάποια έργα και τα βρίσκεις και τα έχει κάθε δημοτικό σύμβουλο, δεν θα ήταν δημοτικό σύμβουλο, έχω την αίσθηση. Εντάξει, οι Δήμοι, μάλλον δεν ξέρει ο τηλεθεατής. Το είπε πώς με λειτουργεί. Ένα. Δεν τα βάλαμε από την όχι δικό μας. Μου, όχι δικό σου έργο, δηλαδή εκεί κάπου. Όταν λέμε δικό μας, πιστεύω ότι καταλαβαίνόμαστε. Ότι εμείς προσπαθήσαμε, αγωνιστήκαμε, φέραμε χρήματα στο Δήμο της Δράμας και στην πόλη της Δράμας και δημιουργήσαμε κατάλληλες υποδομές για να περνάει καλύτερα ο πολίτης. Ότι δουλέψαμε, αυτό λέω. Και φέραμε χρήματα στην πόλη της Δράμας από προγράμματα ευρωπαϊκά, από το ΕΣΠΑ. Και κάναμε αυτά τα έργα. Δεν είναι ότι είναι δικό μας με την έννοια ότι το οικειοποιούμαστε και έχουμε εμείς την κυριότητα του έργου. Απλώς εμείς με προσπάθεια, με κόπο, με δουλειά το καταφέραμε και το επιτύχαμε. Το ίδιο θα ήθελα να κάνει και η παρούσα Δημοτική Αρχή. Αλλά λέτε δεν δουλεύει ουσιαστικά. Ναι, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει λέτε. Δεν δουλεύουν, ναι. Και ίσως και να μην γνωρίζουν και όπως πρέπει και το αντικείμενο. Διότι θα πρέπει να εντρυφήσεις στα θέματα αυτά, διότι υπάρχει μια γραφειοκρατία όχι μόνο στο κράτος αλλά και στους Δήμους. Αν θέλεις να διεκδικήσεις ένα έργο, αν θέλεις να ολοκληρώσεις ένα έργο, υπάρχει γραφειοκρατία και δημιουργεί κόστος αυτή η γραφειοκρατία. Και πρόσφατα, μάλιστα, ένα έργο που ήταν ύψους κόστους 800.000 ευρώ, που υποβλήθηκε αίτηση από τον Δήμο προς την περιφέρεια για συντήρηση επισκευή των δημοτικών σχολείων, απορρίφθηκε από την περιφέρεια για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Απορρίφθηκε. Για ποιο λόγο, ας μας πει η Δημοτική Εντάξει, Αρχή. Εντάξει, γίνεται και αυτό όμως. Αν κάνεις, δηλαδή, αν κάνεις 10 ετήσεις σε προγράμματα, μπορεί να κοπεί και ένα. Όχι, δεν με καταλάβατε. Απορρίφθηκε διότι δεν πληρώνονταν κάποιες προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνονταν στην αίτηση του έργου. Αναφέρεται στο διάβια κιόλας. Ναι, αναφέρεται αυτή η απόρριψη. Ναι, για ποιο λόγο να απορριφθεί αυτό το έργο, δηλαδή κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να απολογηθεί και να μας πει για ποιο λόγο απορρίφθηκε αυτό το έργο. Διότι θα ερχόταν 800.000 ευρώ χρήματα από την περιφέρεια μέσω του ΕΣΠΑ και θα γινόταν κάποιες εργασίες, κάποια συντήρηση στα δημοτικά σχολεία, στα σχολεία τα οποία πάνε τα παιδιά μας. Και μάλιστα το αναφέρω αυτό διότι με ρώτησε ο διευθυντής του σχολείου που πηγαίνουν τα παιδιά μου τι έγινε, λέει, με εκείνο το έργο. Διότι θα γινόταν μια στεγανοποίηση της στέγης του δημοτικού σχολείου και κάποιες άλλες εργασίες. Και ενδιαφέρθηκα και ρώτησα και, μου είπαν ότι έχει απορριφθεί αυτό το έργο. Αυτή έτσι. Αυτό δεν είναι δυσμενές ή δεν είναι δυσμενή εξέλιξη για τα δημοτικά πράγματα, για τον τόπο μας. Όταν απορρίπτονται αιτήσεις από έργα που υποβάλλονται από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Η ιστορία της ΔΕΚΠΟΤΑ σας προβληματίζει? Αυτό εκεί στη ΔΕΚΠΟΤΑ είναι μια αμαρτωλή ιστορία. Από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, έχουν καλέσει εργοτόλογιστη για να γίνει διαχειριστικός λογιστικός έλεγχος από το 2011
11, αν δεν κάνω λάθος, και μετά θα περιμένουμε τα αποτελέσματα, διότι θεωρώ ότι στην ΔΕΚΜΟΤΑ δεν υπάρχει χρηστή διοίκηση, διαφάνεια και εγκυοδοσία ότι γίνονται σωστά τα πράγματα εκεί. Κάτι τρέχει. Ο ίδιος δεν έχω προσωπική άποψη, γι' αυτό δεν ήσασταν ποτέ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ήμουν ποτέ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μόνο μία φορά συμμετείχα σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο ως αναπληρωτής. Γι' αυτό δεν θέλω να εκφραστώ περαιτέρω. Αλλά από αυτά που ακούμε, θεωρούμε ότι δεν γίνεται σωστή και χρηστή διαχείριση στην ΔΕΚΜΟΤΑ. Ακούσαμε για ελλείμματα, για ταμιακά ελλείμματα. Ακούμε για δαπάνες, για τιμολόγια τα οποία δεν αφορούν. Δεν τηρήθηκε η διαδικασία σε όλα τα επίπεδα. Πραγματικές δαπάνες ή δεν ακολουθείται το δημόσιο λογιστικό έτσι όπως προβλέπεται, άρα δεν εγκρίνονται κάποιες δαπάνες που ελέγχονται από τον Επίτροπο. Επίσης, αυτό που ακούστηκε ότι καταλογίστηκαν κάποια ποσά σε υπαλλήλους της ΔΕΚΠΟΤΑ, γιατί δεν έγινε με σύνομο τρόπο η εκταμείευση κάποιων πόρων ή η πληρωμή κάποιων δαπανών και καταλογίστηκε κάποια ποσά, να μην πω γιατί δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο. Αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά ή δεν ποτά. Λένε και όμως πολύ... η Δημοτική Αρχή και επί των ημερών σας τα ίδια γινόταν. Τον ημερό μας... Με ποια είναι ότι δεν λειτουργούσε σωστά όσο θα έπρεπε. Αυτοί ήρθαν για να γίνουν καλύτερα. Ας τα κάνανε καλύτερα εφόσον δεν γινόταν επί των ημερών μας. Γι' αυτό δεν ήρθανε. Αναλάβανε τη διοίκηση του Δήμου και είπαν ότι εμείς θα είμαστε καλύτεροι. Και τους ψήφισε ο δραμηνός λαός. Αλλά εγώ βλέπω ότι δεν γίνονται καλύτερα τα πράγματα, γίνονται χειρότερα. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν ελέγχεται η κατάσταση και είπα και στον νυν πρόεδρο ότι είναι επισφαλής η θέση του πρόεδρου της ΔΕΚΠΟΤΑ, διότι ήμουνα, ας πω μια ιστορία, ήμουνα στα δικαστήρια για μια επιχείρηση. Ήρωας πρέπει να είσαι δηλαδή για να γίνεσαι πρόεδρος εκεί. Κοιτάξτε κύριε Θανάση, κοίταξε, θα μου επιτρέπετε να σου πω. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ήμουνα στα δικαστήρια για μια υπηρεσιακή υπόθεση ως μάρτυρας και είδα ένα δικηγόρο. Λέει, δεν αξίζει έξω από τα δικαστήρια. Δεν αξίζει, λέει, να ασχολείσαι με τα κοινά. Βλέπεις, όλοι, λέει, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, περνάνε από εδώ, λέει, από τα δικαστήρια. Εμείς ως Δημοτική Συμβουλή ήρθαμε για να προσφέρουμε, για να αγωνιστούμε. Όχι για να διαταράξουμε την οικογενειακή μας γαλήνη και ηρεμία, να συμμετέχουμε στα κοινά και να σειρώμαστε στα δικαστήρια είτε από μηνύσεις γιατί δεν έγιναν σωστά κάποια πράγματα. Στην Ξάνθη είχαμε και υπόθεση μετά από 10 χρόνια με ισόβια. Δεν είναι δηλαδή. Είναι τόσο δύσκολο το νομοθετικό πλαίσιο και είναι τόσο αυστηροί πλέον οι κανόνες που είναι πολύ εύκολο να μπλέξεις, πρέπει να πούμε, κύριε Χρυσοχοίδη, χωρίς να φταίει κιόλας. Και το χειρότερο θα είναι πολλές φορές δεν φταίνε πολύ. Να μπλέξει κάποιος χωρίς να φταίει. Χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Και να τρέχει. Και να τρέχει χωρίς λόγο. Εδώ τώρα, αυτό που είπε ο κύριος Μλεκάνης, εσάς σας καλύπτει, δηλαδή κλείστε το. Ποιο να κλείσει. Κλείστε την ΔΕΚΜΟΤΑ. Α, δεν ξέρω, είπε έτσι ο κύριος Μλεκάνης. Σε ένα δημοτικό συμβούλιο είπε καλύτερα να καταργηθεί. Καλύτερα να καταργηθεί. Αν δεν μπορούν να τη λειτουργήσουν με νομιμότητα και διαφάνεια, ας την κλείσουν. Η άποψη αυτή να κλείσει η ΔΕΚΜΟΤΑ είναι του κυρίου Στεφανίδη. Θεωρώ ότι. Και πιστεύω ότι έχει μια βασιμότητα και μια σοβαρότητα αυτή η άποψη. Τις λειτουργίες της ΔΕΚΜΟΤΑ τις κάνει ο Δήμος. Διότι πιστεύω ότι στο Δήμο υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και νομιμότητα. Δεν μπορείς να κάνεις εκεί ό,τι θέλεις. Ενώ στη ΔΕΚΜΟΤΑ υπάρχει μια αυθαιρεσία. Σας είπα, δεν ήμουνα ποτέ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΜΟΤΑ. Δεν γνωρίζω τι γίνεται εκεί. Αλλά από αυτά που ακούμε, και όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Ίσως μια λύση θα ήταν ο έλεγχος από το Δημοτικό Συμβούλιο, το να είναι Δημοτική Σύμβουλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, λέω εγώ κύριε. Αν άφηνε ο νόμος όμως εδώ φταίει ο νόμος, δεν φταίει καμία Δημοτική Αρχή. Ναι. Αν έδινε ο νόμος το δικαίωμα τις δημοτικές επιχειρήσεις κυριολεκτικά να τις περνάνε κόσκινο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ανεξαρτήτως αν είναι συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Αν δηλαδή δεν είχε πολίτες και διάφορους εξωτικούς. Ξέρετε, υπάρχουν οι εξωτικοί. Οι εξωτικοί, ναι, κοιτάξτε. Παντού στη δημόσια διοίκηση για να λειτουργεί αποτελεσματικά, παραγωγικά και να βγάζει αποτέλεσμα δηλαδή, πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, υπάρχει αυθαιρεσία. Από την εμπειρία μου που έχω στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και φόβος. Ότι αν δεν κάνεις κάτι σωστά, θα τιμωρηθείς. Αν βάλεις το δάχτυλο σου στο μέλι, ή αν κλέψεις, ή αν δωροδοκηθείς, ή αν γίνει οτιδήποτε, θα πρέπει να φοβάσαι. Ότι θα τιμωρηθείς, ότι θα έρθει ο πέλεκες στον νόμο. Όταν υπάρχει αυτό, τότε μπορούν να λειτουργούν τα πράγματα ορθά και σωστά και με βάση τον νόμο.
Με τους οδικούς άξονες βλέπετε να γίνεται κάτι? Έγινε μια συγκέντρωση στην πόλη μας, όπου την διοργανώσαν οι φορείς, οι επαγγελματικοί φορείς. 13 φορείς, ναι. Ναι, 13 φορείς. Παρευρέθηκα στην συνεδρίαση αυτή. Ήταν ο πρόεδρος της Εγναντία, μια μηχανικός, ήταν ο σύμβουλος αυτός που κάνει τις μελέτες. Δεν βγήκε κάποια άκρη. Εκείνο όμως που με στεναχώρησε, και θα το πω και δημόσια, μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησαν άλλα πολιτικά πρόσωπα, ο δήμαρχος. Θα έπρεπε να μιλήσει και η κυβέρνηση. Ήταν εκεί ο κυβερνητικός βουλευτής, ο οποίος δεν είπε τίποτα, ήταν ο γραμματέας της Δημαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ακούσαμε την άποψη της κυβέρνησης επί του θέματος. Η Εγναντία ΑΕ είναι κρατική εταιρεία. Ο πρόεδρος της Εγναντίας διορίζεται από το κράτος. Δηλαδή από το κόμμα, από την κυβέρνηση. Κόμμα, από την κυβέρνηση, από το κόμμα. Μάλλον είναι κομματικός. Αν θεωρούσαν ότι εκφράζεται η άποψη της κυβέρνησης από τον πρόεδρο της Εγναντίας, ωραία, καλώς δεν μίλησαν. Εκείνο που βλέπω είναι ότι οι δραμηνοί είναι ενωμένοι, ότι θέλουν να γίνει ο δρόμος δράμα αμφιβολή και θεωρώ ότι είναι καλύτερα για τους δραμηνούς να ενωθεί η δράμα στην Εγναντία μέσω Αμφίπολης. Όλη η επιχειρηματικότητα βρίσκει διέξοδο προς τα εκεί. Η δράμα Καβάλα, καλό είναι να γίνει ο δρόμος, ας γίνει από την περιφέρεια. Εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας να γίνει αυτός ο δρόμος, διότι είναι απαράδεκτο η μοναδική η Μητρόπολη νομού που δεν είναι συνδεδεμένη με την Εγναντία, είμαστε εμείς. Πώς θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη στο νομό μας, να πάει μπροστά ο νομός, όταν δεν μπορούμε να συνδεθούμε, δεν έχουμε υποδομή για να συνδεθούμε με την Εγναντία? Η δράμα Καβάλα είναι θέμα της περιφέρειας. Ας το εντάξει η περιφέρεια στο πρόγραμμά της και ας το κάνει. Και μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ας γίνει ο δρόμος δράμα Αμφίπολη. Αλλά να γίνει και να το προλάβουμε και να το δούμε κι εμείς. Αισιοδοξείτε ότι μπορεί να γίνει κάτι? Αν ο Σπίρτζης ήταν... από τέσσερα χρόνια λέμε για το Σπίρτζι μιλάμε. Ναι, αν ο Σπίρτζι ήταν από τη δράμα, ήταν βουλευτής της δράμας, θα είχαν μπει μπουλτόζες και θα σκάβανε τώρα. Θεωρώ ότι η δράμα έχει μειωμένη αντιπροσώπευση, πολιτική αντιπροσώπευση σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι στην περιφέρεια, είτε είναι στους δήμους, είτε είναι στην κυβέρνηση. Μειωμένη πολιτική εκπροσώπηση. Υποβαθμισμένη εκπροσώπηση. Θα πρέπει κι εμείς ως δραμηνοί πολίτες να επιλέγουμε τους κατάλληλους υποψηφίους, οι οποίοι θα αγωνιστούν και θα προσπαθήσουν για το τόπο. Θα τρέξει το θέμα με τις δημοτικές φυσικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα μπούμε και σε μια διαδικασία ονοματολογίας και κομμάτων και παρατάξεων και άλλων πραγμάτων. Εσείς συνεχίζετε από όσο κατάλαβα κύριε Χρυσοχοίδη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα είμαι εκεί παρόν όπως λένε. Περιμένουμε και τον... εκλογικό νόμο, να δούμε πώς, πού θα κάτσει η μπήλια και θα είμαι υποψήφιος τώρα από πού θα το δούμε. Πάντως θα, αμάν, τι πάντως θα είμαι υποψήφιος, θα ασχοληθώ με τα κοινά. Με την πόλη και ζωή, λογικά, ναι, λέω. Λογικά, ναι. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα, θα δούμε. Είναι απρόβλεπτη η κατάσταση. Ναι, ναι. Θα είμαι στα κοινά, διότι θεωρώ και πιστεύω ότι πρέπει ο ενεργός πολίτης να ασχολείται με τον Κυριάκο τον Χαρακίδη συνομιλήσατε? Έχετε συναντηθεί το τελευταίο διάστημα? Είχαμε μια επαφή όλοι μαζί. Όταν συναντιόταν η παράταξη σε διάφορα κέντρα εστίασης. Όλοι μαζί. Προσωπικά ο ίδιος σε τέτα τέτ επαφή και συνομιλία δεν είχα. Μάλιστα. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε? Να υπάρχει και αισιοδοξία και μια που μιλάμε και είναι πολιτική η εκπομπή. Όταν ψηφίζουν οι δραμηνοί, αλλά και ο κάθε Έλληνας πολίτης να ξέρει και να προσέχει πού ρίχνει την ψήφο του. Αυτό. Τίποτα άλλο. Και εύχομαι υγεία τώρα μου θυμίσατε το γεγονός ότι το Σάββατο βράδυ και την Κυριακή, την ημέρα των εκλογών, απαγορεύεται και η χρήση αλκοόλ, πρέπει να πούμε. Το θυμάστε τον νόμο, τον περίφημο. Ναι, ναι. Μπορεί κάποιος όμως που έχει πιει αλκοόλ να ρίξει και την πιο σωστή ψήφο. Εκτός αν τη βλέπει διπλή. Ναι. Και πιστεύω ότι θα έρθουν σίγουρα καλύτερες μέρες στον τόπο μας, αλλά θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι γι' αυτό. Να είστε καλά, κύριε Χρυσοχοίδη. Στο πρώτο μέρος με τη γενική πολιτική, στο δεύτερο μέρος με τα τοπικά. Μας είπε και τα τεκτενόμενα στην παράταξη Πόλη και Ζωή, την αξιωματική αντιπολίτευση στον Δήμο της Δράμας. Ήταν ο Λευτέρης Χρυσοχοίδης, μείνετε μαζί μας.
Εδώ κυρίες και κύριοι, παρεμβάσεις, τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας μετά την ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Λευτέρη τον Χρυσοχοίδη, ο Μινάς Αρβανιτίδης, ασφαλιστικός πράκτορας. Να τον χαιρετήσουμε. Ευχαριστώ. Και να δούμε και τα ασφαλιστικά νέα και όχι μόνο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι έχουμε ένα θέμα γενικότερο, πρέπει να πω. Έχουμε αυστηροποίηση κάποιων ποινών. Και σαν οδηγός φυσικά θα ήθελα την άποψή σου, δεν αφορά τους πράκτορες αυτών, τους ασφαλιστικούς, όμως μιλάμε για ένα νέο τοπίο πλέον. Ουσιαστικά γίνεται μια αυστηροποίηση σε κάποιες ποινές οι οποίες ήταν πολύ χαμηλό επίπεδο, όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, το αντικανονικό προσπέρασμα, όπου αναλόγως της περίπτωσης αφαιρείται το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας πέρα του διοικητικού προστίμου του οποίου επιβάλλεται. Από εκεί και πέρα ακούστηκε ότι θα γίνει μια ελάφρυση βάση των εισοδημάτων κατά 40% σε κάποια πρόστιμα και ότι θα πάνε με εισοδηματικά κριτήρια. Αλλά αυτό ουσιαστικά είναι ένα τρίκ όπου πάλι έχουμε αύξηση 10% στα πρόστιμα. Διότι ουσιαστικά σταματάει το δικαίωμα όπου όταν πλήρωνες εντός 10 ημερών το πρόστιμο έπεφτε στο μισό. Δηλαδή ουσιαστικά κόβει το 50% τη μείωση του προστίμου, δίνει και δεν ξέρουμε σε ποια μέχρι τι εισόδημα θεωρεί ότι είναι χαμηλό εισοδηματίες για να τους δώσει το 40% την έκπτωση. Δηλαδή ακόμα και σε αυτόν που δεν έχει καθόλου εισόδημα, μία παράβαση από τη μία γλιτώνει το 40% που μειώνεται ουσιαστικά η παράβαση, όμως δεν έχει το 50% της ελάφρυσης που θα είχε σε περίπτωση που το πλήρωνε το πρόστιμο εδώ 10 ημερών. Οπότε έχουμε πάλι επιβάρηση 10% και στα μηδενικά εισοδήματα. Δεν συζητάμε για τα εισοδήματα και δεν γνωρίζουμε ποια εισοδήματα θεωρούν πια πλέον μεσαία ή ικανοποιητικά. Αν θεωρούν εισοδήματα των 10 και 12 χιλιάδων ευρώ ότι είναι μεσαία εισοδήματα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν το 40% τη μείωση, αυτό αυτόματα συνεπάγεται ότι τα πρόστιμα όλα έχουν αυξηθεί κατά 100%, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα της μείωσης στο 50%. Βέβαια, υπήρχαν κάποιες παραβάσεις οι οποίες, όπως η οδήγηση υπό καθεστώς μέθης και κάποιες άλλες παραβάσεις, οι οποίες δεν έπεφτε το 50%, αλλά το 90% των παραβάσεων, εάν πληρωνόταν εντός 10 ημερών, εργάσιμων ημερών, θα έπεφτε το πρόστιμο στο μισό. Στο μισό, είναι γνωστό αυτό. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Από εδώ δεν και υπάρχει πλέον. Όχι, καταργήθηκε. Πράγμα... Από εδώ και πέρα, δηλαδή, αν δεχτεί κάποιος μια κλίση για 80 ευρώ, θα πληρώσει 80 ευρώ. Θα πληρώσει 80 ευρώ είτε σήμερα είτε μέσα σε ένα μήνα. Αυτό ακριβώς. Είτε σε ένα μήνα είτε σε μία μέρα θα είναι 80 ευρώ. Ενώ στο παρελθόν, εάν πήγαινε και την πλήρωνε έγκαιρα, θα ήταν 40 ευρώ η συγκεκριμένη κλίση. Και για παράδειγμα, για να το δώσουμε στον κόσμο να το καταλάβει, τα 100 ευρώ το πρόστιμο που γινόταν 50 ευρώ εάν πληρώνονταν άμεσα, αν πούμε ότι είναι ένας με μηδενικό εισόδημα, οπότε έχει το 40% την ελάφρυση, το 100 θα γίνει 60 και όχι 50. Διότι ουσιαστικά γλιτώνει το 40% που έχει τη μείωση, οπότε από τα 100 πάμε στα 60 ευρώ, όμως δεν υπάρχει... Παλιά θα πλήρωνε 50 ανεξαρτήτως... Δηλαδή ουσιαστικά ένα τρίκ ήταν πάλι αυτό, που τα πρόστιμα ουσιαστικά αυξάνονται σε όλες τις κλίμακες και σε όλα τα εισοδήματα. Πάρα πολλές φορές έχεις αναφερθεί, πρέπει να πούμε, και στα ανασφάλιστα οχήματα. Είχες τονίσει ότι είναι μια γάγκρενα ουσιαστικά στην κίνηση στους δρόμους και φυσικά ότι υπάρχει πλέον η κατηγοριοποίηση, υπάρχει δυνατότητα η τεχνική να ξέρουν ακριβώς και τον αριθμό αυτών των οχημάτων. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Πλέον έχουμε γίνει γραφικοί στο συγκεκριμένο θέμα. Εδώ και χρόνια συζητάμε ότι θα ξεκινήσει ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα. Δημιουργήθηκε η πλατφόρμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Είμαστε συνδεδεμένοι με μια υπηρεσία που λέγεται DILED, ουσιαστικά όπου με το αφημί, την πινακίδα και όλα αυτά τα υπόλοιπα στοιχεία μπορούμε να προχωρήσουμε σε ασφάλιση ενός οχήματος διαφορετικά. Αν κάποιο στοιχείο που μας δοθεί είναι λάθος, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ασφάλιση.
σε καθημερινή βάση η στατιστική υπηρεσία παίρνει το σύνολο των ασφαλισμένων οχημάτων που είναι ανά εταιρεία και ποια, είναι, ποια ασφαλίζονται και ποια συμβόλαια, δεν, ποιοι πελάτες δεν συνεχίζουν την ασφάλιση, πράγμα που σημαίνει ότι μένουν ανασφάλιστοι. 6 Ιουνίου, όπως είχαμε τότε αναφέρει και είχαμε προειδοποιήσει τον κόσμο, είχε γίνει μια πρώτη διασταύρωση που βρέθηκαν 1.100.000 τόσες χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα. Άρχισε βέβαια μετά μια συζήτηση πόσα ναι, είναι, όχι τα 300 είναι τα... Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυξήθηκε ο στόλος ο οποίος ασφαλίστηκε. Εδώ όμως κάνουμε μια παρένθεση ότι παρόλο την αύξηση του στόλου, η συνολική παραγωγή ασφαλίστων το 2017 έκλεισε στο απόλυτο μηδέν σε σχέση με το 2016. Και μην ξεχνάμε σε τζίρο, έτσι. Παρόλο που αυξήθηκε ο στόλος των ασφαλισμένων οχημάτων. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, ότι από το 2011 μέχρι και σήμερα έχουμε μια πτώση του τζίρου στο σύνολο των ασφαλιστικών εργασιών, μια υποτίμηση ουσιαστικά των ασφαλιστικών εργασιών και ειδικά στις γενικές ασφάλειες, δηλαδή οχήματα και πυρασφαλιστήρια, δηλαδή κατοικιών επιχειρήσεων, του τάξεως του 40-45%. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ασφαλιστικός κλάδος όχι απλώς ακολούθησε την κρίση, αλλά πέρασε ένα βήμα ακόμα παραπάνω. Μιλάμε για πολύ εντυπωσιακή κρίση. Η αλήθεια είναι ότι τα ασφάλιστρα πλέον στη Βουλγαρία είναι ακριβότερα από τα ασφάλιστρα στην Ελλάδα. Δεκοινώς έχουμε βουλγαροποιηθεί στο θέμα των ασφαλίστρων. Είναι ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει για το λόγο ότι οι ζημίες έπαψαν πλέον να έχουν ελαττωθεί. Δηλαδή οι δείκτες ζημιών των ασφαλιστικών εταιριών άρχισαν σιγά σιγά να τσιμπάνε προς τα πάνω, να ανεβαίνουν. Πράγμα που σημαίνει ότι αν συνεχίσει αυτή η άνοδος, είναι αδύνατο το επόμενο διάστημα. Δεν μιλάμε για τους επόμενους 2-3-4 μήνες. Ίσως να μην μιλάμε ούτε για το 18, αλλά από το 19 και μετά πολύ πιθανό να έχουμε κάποιες ανατιμήσεις στις ασφαλιστικές εργασίες της τάξης του 3-5% στο σύνολο των ασφαλιστικών εργασιών. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι όταν μια ασφάλεια την πλήρωνε 300 ευρώ και αυτή τη στιγμή φτάσαμε να είναι στα 130 ευρώ ή 140 ευρώ η ίδια ασφαλιστική, με τις ίδιες ασφαλιστικές καλύψεις ακριβώς, δεν πρέπει να παραπονείται όσον αφορά τον κλάδο τον δικό μας τουλάχιστον, και ας κάνει σύγκριση με τα υπόλοιπα προϊόντα. Λες ότι είναι ένας από τους κλάδους ο οποίος προσαρμόστηκε άμεσα στην κρίση. Δηλαδή είναι ένας κλάδος που κατάλαβε, που πήρε τα μηνύματα ότι έρχεται εδώ τσουνάμι και προσαρμόστηκε και έριξε και τιμές. Και δεν μπορούμε να πάρουμε παρακάτω οι τιμές. Δεν είναι. Κάπου έχουν φτάσει σε κάποια όρια, γιατί αν υπολογίζετε ότι τα θανατηφόρα έχουμε τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα, έχουμε τις ηλικές ζημίες, όπου τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε μια μικρή αύξηση του συχνότητας ατυχημάτων, δεν μπορεί παρακάτω να πέσουν οι τιμές. Μάλιστα. Εδώ τώρα το κράτος έχει κάνει κάποια, μπορώ να το πω έτσι, αυστηροποίηση της κατάστασης με τα ανασφάλιστα. Ή όλοι είναι της λογικής δεν πληρώνω, και τι γίνεται, ένας που δεν πληρώνει δημιουργεί πρόβλημα στην υπόλοιπη κοινωνία? Ουσιαστικά αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η δημιουργία των ασφάλιστων οχημάτων και τα κλεισίματα των ασφαλιστικών εταιριών. Είχαν ως αποτέλεσμα την ιδιαίτερη επιβάρηση του επικουρικού κεφαλαίου. Το οποίο επικουρικό κεφάλαιο πέρασε ένα νόμο που οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι το μέγιστο ποσό αποζημίωσης που οφείλει να καταβάλει σε σωματικές βλάβες είναι 100.000 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι φανταστείτε να είναι κάποιος ανασφάλιστος, έτσι, να σκοτώσει, να δέγει να δραματίσει σοβαρά μια οικογένεια ή έναν πατέρα ο οποίος έχει τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Αυτός ο άνθρωπος δικαιούται από το επικουρικό κεφάλαιο μέχρι 100.000 ευρώ. Και το επικουρικό κεφάλαιο από εκεί και πέρα πρέπει να κάνει αγωγή στον ιδιοκτήτη και στον οδηγό του ανασφάλιστου οχήματος για να του πάρει τα περιουσιακά του στοιχεία ή αν έχει μετρητά να τον πληρώσει οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε και το λέμε συνεχώς, μην οδηγεί ο κόσμος ανασφάλιστος ή μην οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ ή χωρίς δίπλωμα. Γιατί ουσιαστικά ακόμα και ασφάλεια να έχει, αν οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ ή χωρίς δίπλωμα, όχι να το έχει μαζί το δίπλωμα, να μην έχει την ικανότητα οδηγήσεως, να μην έχει βγάλει δίπλωμα ουσιαστικά, έτσι, θεωρείται ότι είναι ανασφάλιστος πάλι. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει τις ίδιες κυρώσεις με το να οδηγεί ανασφάλιστος. Από εκεί και πέρα έχουμε την τελευταία ενημέρωση κατόπιν συνεχόμενων
δοκιμών που έχουν γίνει, ότι μετά τις 22 Μαρτίου, τώρα θα είναι 23, θα είναι 24, θα είναι 25, δεν το γνωρίζουμε αυτό, θα γίνει νέος έλεγχος με τα ανασφάλιστα οχήματα, έχουν πλέον κατηγοριοποιηθεί και τα πρόστιμα, δηλαδή το μηχανάκι το 50 θα πληρώνει λιγότερο από ένα αυτοκίνητο. Ή... Ναι, εκείνο ήταν το τσουβάλιασμα, ήταν λίγο περίεργο. Έγινε μια διαφοροποίηση όσον αφορά στα πρόστιμα. Από εκεί και πέρα όμως, η τελευταία ενημέρωση, και αυτή είναι επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου, είναι ότι μετά τις 22 του μηνός θα γίνει έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα, ο οποίος θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Μπορούμε να πούμε πόσα είναι αυτά τα ανασφάλιστα οχήματα αυτή τη στιγμή, κύριε Αρβανίτη? Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι 600.000 σίγουρα. Είναι πάρα... Από 1 εκατομμύριο και κάτι, ναι, δηλαδή. Ναι, βέβαια από αυτά δεν ήταν. Πρέπει να ασφαλίσετε. Μειώθηκε όμως, λες και εσύ, ότι μειώθηκε. Μειώθηκε, αλλά κατόπιν του γεγονότος ότι η πολιτεία δεν κράτησε σκληρή γραμμή στο θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων, με το γεγονός ότι πήρε πίσω όλα τα παράβολα που έγιναν και με λάθη ίσως την 6η Ιουνίου. Είχε δώσει deadline, τελική γραμμή, κόκκινη γραμμή, τον Αύγουστο ώστε να γίνει έλεγχος και το Σεπτέμβριο θα γινόταν έλεγχος. Αλλά από μήνα σε μήνα που πήγαινε, είχε σαν αποτέλεσμα πάλι ότι πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος είχε ασφαλιστεί για ένα διάστημα, να ξαναμείνει ανασφάλιστος μετά, γιατί έβλεπε ότι δεν υπήρχε καμία τιμωρητική διάθεση από την τιμωρητική διάθεση. Καμία διάθεση από την πλευρά της πολιτείας να στείλει καινούρια παράβολα στους ανασφάλιστους ιδιοκτήτες. Αυτό όμως που θέλουμε να πούμε είναι ότι η ώρα έφτασε πλέον για τα ανασφάλιστα οχήματα. Από εκεί και πέρα, για να ασφαλιστούν τα συγκεκριμένα οχήματα, θα πρέπει να πληρώσουν πρώτα το παράβολο, τουλάχιστον αυτές είναι οι οδηγίες, και μετά να ασφαλιστούν. Τώρα, αν κάτι έχει αλλάξει, γιατί μέχρι τώρα αυτή έχουμε την οδηγία, ότι το σύστημα των ασφαλιστικών εταιριών θα είναι κλειδωμένο μέχρι ότου το ανασφάλιστο όχημα στο οποίο θα βεβαιώνεται το πρόστιμο να πληρώσει το παράβολο. Για πες μου και κάτι ακόμη. Αυτή τη στιγμή γνωρίζει σίγουρα για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Καταρχάς, το φαινόμενο των ανασφάλιστων οχημάτων υπάρχει στην Ευρώπη, ας πούμε. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, υπάρχει. Είναι το 50% ανασφάλιστα των οχημάτων. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο, ναι. Στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πώς γίνεται αυτό στην Κύπρο, δηλαδή, τώρα, γιατί αυτό η Κύπρος είναι και μια σοβαρή οικονομία. Όχι. Έχει πολύ μεγάλο αριθμό ανασφάλιστων οχημάτων η Κύπρος. Από εκεί και πέρα, σε χώρες όπως η Γερμανία, Βέλγιο και όλες αυτές οι χώρες, Γαλλία και όλες αυτές οι χώρες, δεν υπάρχει το καθεστώς των ανασφάλιστων οχημάτων, όπου μόλις δουν ότι κάποιο όχημα είναι ανασφάλιστο, η ίδια η αστυνομική διεύθυνση της κατατόπους περιοχής, η τροχέα, θα πάει και θα καλέσει τον ανασφάλιστο ιδιοκτήτη του οχήματος, όπου θα του βεβαιώσει και το πρόστιμο, αλλά και σύν της άλλης, μέχρι να ασφαλιστεί, θα του αφαιρέσει την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες, ώστε να μην μπορεί να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο όχημα. Πάντως είναι μια πραγματικότητα η οποία, τονίζουμε και πάλι, άλλωστε περισσεύει σε αυτή τη χώρα ο λαϊκισμός. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, Μίνα Αρβανιτίδη, είδαμε ότι όταν βρέθηκε το νούμερο του 1 εκατομμυρίου, προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν αν είναι μηχανάκια, αν είναι παπάκια, αν είναι μικρά αυτοκίνητα, παρατημένα αυτοκίνητα. Κάποιοι λέγαν ξεχάσαμε, κάποιοι το λέγαν γεγονός είναι ότι δεν γνωρίζαμε. Το γεγονός ήταν 1 εκατομμύριο, ήταν ανασφάλιστα. Αυτό ακριβώς, δεν θα ήταν 1 εκατό, ήταν 1 εκατομμύριο, να ήταν 100.000 τα λάθη. Παραπάνω δεν ήταν. Και να πούμε και κάτι ακόμα, στη Βρετανία υπάρχει ένας νόμος ο οποίος μάλλον θα ξαναεφαρμοστεί, όπου εκεί η μέση ασφάλεια κοστίζει 1.200 λίρες. 1.200 λίρες, δηλαδή. Αυτό ακριβώς, ναι, η μέση ασφάλεια, όπου υπάρχει η νομοθεσία η οποία είχε αφαιθεί στην άκρη, όπου σε περίπτωση που βρεθεί ανασφάλιστο όχημα, το κατάσχεται και καταστρέφεται το συγκεκριμένο όχημα. Είναι φυσικά και η κρίση που έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα, και φυσικά και εσείς είναι... σαν κλάδος δέχεστε τις συνέπειες της κρίσης, το είπες κιόλας. Εννοείται, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που έχουμε αναφέρει και το αναφέρουμε και πρώτης κρίσης αλλά και τώρα. Καλώς ή κακώς, το αυτοκίνητο, ναι μεν μας έχει γίνει απαραίτητο στη ζωή μας, αλλά δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης, δηλαδή δεν είναι ουσιαστικά ούτε νερό, ούτε ψωμί, ούτε φαγητό, ώστε να μην μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Εάν κάποιοι, δυστυχώς, καλό είναι να μην γίνεται σε κανέναν, και καλό είναι όλοι να έχουν την οικονομική δυνατότητα να κυκλοφορούν, όχι με ένα, του κάθε μέρος της οικογένειας να έχει και από ένα αυτοκίνητο, έτσι. Αλλά αν δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και να συντηρήσει κάποιο αυτοκίνητο, οφείλει να το αποσύρει, οφείλει να το παραδώσει πινακίδες, οφείλει να το πουλήσει,
Οφείλει να το αφήσει στην άκρη εφόσον είναι ανασφάλιστο και εφόσον δεν μπορεί να το συντηρήσει και από εκεί και πέρα να κυκλοφορήσει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ο νόμος για τα ανασφάλιστα δεν είναι ούτε κανένας νόμος. Γιατί οποίος... δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα στην κοινωνία, γιατί πηγαίνουν μετά στο επικουρικό των ασφαλιστικών εταιριών και το επιβαρύνει έναν ασφάλιστο όχημα, γιατί αν κάνει μεγάλη ζημιά, ο άλλος θα πάρει μέχρι 100.000 και μπορεί να καταστραφεί ή να σκοτωθεί άνθρωπος και να μείνουν άνθρωποι στο δρόμο. Αυτό ακριβώς. Γιατί κάποιος οδηγεί το αυτοκίνητό του μεθυσμένος και ταυτόχρονα ανασφάλιστος, μπορεί να συμβεί και αυτό. Είναι καταστάσεις που δεν είναι σοβαρές σε μια χώρα. Ουσιαστικά σε ένα τέτοιο ατύχημα καταστρέφονται και οι δύο πλευρές. Και ο ανασφάλιστος, ο οποίος βέβαια το γνωρίζει τι θα του συμβεί άμα έχει προκαλέσει το ατύχημα, διότι εφόρου ζωής θα υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις όπου θα του απαιτούνται κάποιες δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ εφόρου ζωής, και από την άλλη πλευρά θα υπάρξει μια οικογένεια ή κάποιος άνθρωπος ο οποίος έμεινε ανάπηρος, ο οποίος δεν θα μπορεί να συντηρήσει ή να συντηρηθεί η οικογένειά του, διότι δεν θα δικαιούται αποζημίωσης πέρα των 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Είναι εδώ μαζί μας ο Μινάς Αρβανιτίδης, είναι ασφαλιστικός πράκτορας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Εδώ με τον Μινά τον Αρβανιτίδη, τον ασφαλιστικό πράκτορα. Βλέπουμε και διάφορα θέματα. Άλλωστε η εκπομπή έχει πολιτική ατζέντα, αλλά δεν είναι μόνο πολιτική ζωή. Εδώ φυσικά γίνεται η συζήτηση και για τους οδικούς άξονες. Αν θυμάστε, είχαμε ξαναβρεθεί πάλι εδώ στο κανάλι και είχα χαρακτηριστικά αναφέρει ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άλλωστε, αυτό δεν χρειάζεται κάποιος να είναι η Δήμων για να το γνωρίζει. Ακόμα και 100% μια μελέτη να υπάρχει, χρειάζονται οι αναγκαστικές απαλωτριώσεις που πρέπει να γίνουν. Για να γίνουν απαλωτριώσεις και όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο. Και ο χρόνος δεν είναι ούτε μια μέρα, ούτε μια εβδομάδα, ούτε ένας μήνας. Αυτό που συζητούσαμε και αυτό που πιστεύω όλοι προκρίνουν αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να γίνει ένα καινούριο δόστρωμα στον υπάρχον δρόμο, μια σωστή διαγράμμιση και από εκεί και πέρα ένας φωτισμός όπου χρειάζεται, και από εκεί και πέρα είναι σε δεύτερη μοίρα το να, όχι να εγκαταλείψουμε, αλλά να συνεχίσουμε να συζητάμε για καινούρια χάραξη του οποιοδήποτε δρόμου. Από την άλλη πλευρά, είχαμε συζητήσει και για τις φυλακές του Νικηφόρου, όπου και εκεί, αν θυμάστε, είχαμε κουβεντιάσει και είπαμε ότι δεν πρόκειται να γίνει και εκεί πέρα τίποτα. Και αυτό δεν είναι θέμα. Είναι πάντως απίστευτο, μιας και ασχολείστε και με το επιχειρήν, ότι εδώ μιλάμε τώρα για. Δόθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου για να γίνει αυτό το τεράστιο συγκρότημα εκεί στην περιοχή Νικηφόρου. Και τώρα δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι όταν βλέπεις ότι ξοδεύτηκαν τόσα λεφτά εδώ και εκεί. Πρέπει να γίνει και ένα μουσείο, μιας και έγινε ένα μουσείο για τεχνολογίας, να γίνει και ένα μουσείο με τα ανεκπλήρωτα έργα της ΡΑΜΑΣ. Δηλαδή βιομηχανικό σφαγείο, να βγάζουν φωτογραφίες και να τις τοποθετούν. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα μόνο της σημερινής κυβέρνησης, έτσι. Δεν όχι, όχι, εντάξει, προς Θεού. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα, έτσι. Η αρρώστια αυτή είναι διαχρονική. Ακριβώς. Επίσης, ένα παράδειγμα θα αναφέρω, αφού δεν είναι, μιλάμε για σκάνδαλα Νοβάρτης και οτιδήποτε άλλο. Έχουν περαστεί μόνο στο νομό Δράμας και σε κάθε νομό πόσα φωτογραφικά ραντάρ. Τα βλέπετε, είναι στις εισόδους των πόλεων και σε κάποιους δρόμους, στη Ζηλεγνατία οδό, και δεν είναι ένα και δύο φωτογραφικά, είναι εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες. Αυτά μπορεί να μας πει δεν ήταν από τη σημερινή κυβέρνηση, ήταν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μπορεί να μας πει πόσο κόστησαν. Τοποθετήθηκαν τα συγκεκριμένα, συνδέθηκαν με το ρεύμα και ποτέ δεν μπήκαν σε λειτουργία. Υπάρχουν για εφέ, ίσως. Αυτό μπορεί το ένα να κοστίζει 15-20.000 ευρώ. Δεν κοστίζει πάντως 500 ή 1.000 ευρώ. Για ποιο λόγο μπήκαν αυτά τα συγκεκριμένα μηχανήματα? Για να εκφοβίζουν τον πολίτη ότι δήθεν φωτογραφίζουν ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος έγινε όχι μόνο με μορφή ότι κάποιοι πήρανε μίζες ή κάποιοι έφαγαν εντός εισαγωγικών από κάποια έργα. Ξεκίνησαν να γίνονται κάποια έργα τα οποία έγιναν το γεφύρι της Άρτας. Δεν τελείωσαν ποτέ. Χάθηκαν εκατομμύρια εκατομμύριων. Δισεκατομμύρια έχουν χαθεί με τέτοιες καταστάσεις.
Όχι να το ξανα... Ανέφερες ότι το θέμα των δρόμων, ας πούμε, θα πάει σε βάθος πενταετίας, δεκαετίας, έτσι. Δεκαετίας. Πενταετίας να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έρχονται εδώ, έχουμε μία δραματική μείωση του πληθυσμού στο νομό Δράμας. Σε 10 χρόνια έχω την αίσθηση ότι ο πληθυσμός θα μειωθεί κατά 10.000 τουλάχιστον ακόμη. Ήδη έχει μειωθεί 5-6.000, δηλαδή θα έχουμε και το 1/5 του πληθυσμού να έχει φύγει. Και θα έχει άρα φύγει... ποιοι θα κινούνται στους δρόμους. Θα... Δηλαδή μπαίνουν και ερωτήματα, ξέρεις, τα οποία αφορούν το παρόν και το μέλλον. Αν μείνει 70.000 ένας νομός. Από τους οποίους 40-50.000 θα είναι πάνω από 60 χρονών. Και δεν θα οδηγάνε, δεν χρειάζεται να οδηγάνε κιόλας. Έτσι. Γιατί αυτοί που φεύγουν στο εξωτερικό και που έχουν φύγει. Είναι νέοι. Είναι νέος κόσμος. Και από ό,τι διαβάσαμε, η ανεργία από 20 ανέβηκε στο 21%. Ναι, αλλά η επίσημη ανεργία, παραδέχονται πλέον ότι ανέβηκε 1%. Ναι, αλλά δεν το συζητάει κανένας ότι το 21% δεν είναι 21%. Γιατί αν μόνο από το νομό Δράμας έφυγαν 10.000 στο εξωτερικό, όπως λέγεται. 5.000. 5.000. Σε όλη την Ελλάδα, πόσοι έχουν φύγει? Είναι γενικευμένο φαινόμενο και φεύγουν αναλογικά από όλους τους νομούς. Αυτοί αν ήταν. Στην Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Αυτοί αν ήταν στην Ελλάδα, θα ήταν εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Ανεργίας. Οπότε θα ήταν και μέσα στο ποσοστό της ανεργίας. Δηλαδή, αν έχουν φύγει από την Ελλάδα 200.000 νέοι, οι οποίοι ήταν ενεργός πληθυσμός και οι οποίοι είχαν κάρτα ανεργίας, το 21% πόσο θα ήταν αυτή τη στιγμή? Λογικό είναι, αν φύγουν και αυτό το 21% που είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή, φύγει στο εξωτερικό, δεν θα έχεις καθόλου ανεργία. Δεν θα έχεις καθόλου ανεργία, λογικά, αφού δεν θα μείνει κανένας εδώ πέρα που να εργάζεται. Να είναι, οι άνεργοι θα είναι στο εξωτερικό. Θα μείνουν οι γέροι, οι συνταξιούχοι, είναι η μεγάλη οι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι... Και, και εμείς οι λίγοι όσοι μείνουμε ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι περνάμε τα πάνδυνα. Και πέρα από τον πάνδυνο που περνάμε, έχουμε και την ανικανότητα. Μπορώ να το αναφέρουμε ένα βεβαίως θέμα. Να το πείτε. Έτσι. Έχουμε και ένα ακόμη γεγονός. Το οποίο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Δεν έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα. Έτσι, γιατί, ο κόσμο, γιατί δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά πάρα πολλούς επαγγελματίες των νομών Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης. Όπου το 2016 αφορά για πάνω από ένα ποσό των 600.000 ευρώ, το οποίο αυτή τη στιγμή λείπει από τις τσέπες κάποιων ελευθέρων επαγγελματιών, τα οποία, το οποίο ποσό είναι εκταμιευμένο, βρίσκεται στην άκρη, είναι από έργα προμηθειών και οτιδήποτε άλλες δαπάνες, οι οποίες ήταν εγκεκριμένες κανονικά, αλλά επειδή άλλαξε ο νόμος, ο 4412 του 2016 και το οποίο έπρεπε συγκεκριμένος νόμος να τροποποιηθούν κάποιες διαδικασίες στον τρόπο υπογραφής και τρόπο παραλαβής και πληρωμής. Άλλαξε ο νόμος, εσείς τι φταίτε όμως. Αυτή τη στιγμή οφείλονται και προσωπικά στην επιχείρησή μας, αλλά και σε εκατοντάδες άλλους επιχειρηματίες και της Δράμας. 600.000 ευρώ. Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη. Και αυτή τη στιγμή το λέμε και αυτό, γιατί είναι... Είχαμε και ένα νομό κάποτε γι' αυτό μαζί. Είναι και ένα νέο. Σήμερα συγκεκριμένα μπήκαμε μπροστά πάλι σαν εταιρεία και ζητάμε τις πειθαρχικές διώξεις όλων των υπευθύνων, είτε αιρετών είτε δημοσίων λειτουργών, στους οποίους οφείλεται η συγκεκριμένη πολυσιεργία. Πόσο καιρό είναι αυτά τα λεφτά? Αυτά τα χρήματα είναι από το 2016. Και υπόψη ότι το 2016... Άλλαξε ο νόμος, άλλαξε ένας νόμος, άλλαξε η διαδικασία, έγινε η διαδικασία... Και είναι μόνο λεφτά, στους τρεις νομούς. Δεν δόθηκαν στους τρεις νομούς. Πράγμα που σημαίνει... Στους άλλους νομούς Κομωτινή, Εύρος... Ναι, διότι εκεί έγιναν σωστές οι διαδικασίες. Κάποιος όφελε να διαβάσει το συγκεκριμένο νόμο. Τώρα οι επαγγελματίες θα πληρώσουν τα λάθη της διαδικασίας από τους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι αιρετοί, είναι οικονομική επιτροπή, όποιοι και να είναι. Είναι και από τις δύο πλευρές. Οφείλουν, θα πληρώσουν πλέον και οι αιρετοί, αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση
και τα νομικά τμήματα τα οποία ίσως να όφυλαν να κατευθύνουν όπως έπρεπε να κατευθύνουν. Έχουμε κινήσει τη διαδικασία για έλεγχο πειθαρχικών παραβάσεων, αλλά και εκτός αυτού θα κινήσουμε τη διαδικασία και στους αρμόδιους εισαγγελείς Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης, γιατί πλέον δεν οφείλουμε να μην εμπεζόμαστε και να μην κοροϊδευόμαστε. Είναι χρήματα τα οποία τα έχουμε δουλέψει και τα έχουμε βάλει από την τσέπη μας, γιατί το 2016 μας παρακαλούσαν και οι τρεις αντιπεριφέρειες, Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης, να μην τους ακυρώσουμε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων που είχαμε δικαίωμα βάσει τη σύμβαση να προχωρήσουμε σε κάθε τη ακύρωση. Ουσιαστικά τους καλύψατε μία δαπάνη η οποία έγινε. Ναι, και κυκλοφορούσαν τα. Περιμένετε και μπορούσαμε να έχουμε αναφίσει ανασφάλιστα τα συγκεκριμένα οχήματα. Για να τα δώσετε στις ασφαλιστικές εταιρείες, φυσικά. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει κάπως να πληρωθούν και ασφαλιστικές. Αυτό ακριβώς. Και εκτός αυτού υπάρχουν και τουριστικά γραφεία, υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Και μιλάμε για λάος πολλής δηλαδή. Και το 600.000 ευρώ δεν ξέρουμε αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή είναι κανένα ποσό που ξεπερνάει και το εκατομμύριο. Στον κύριο Μέτιο το είπατε το συγκεκριμένο θέμα. Παντού έχει αναφερθεί και κοινοποιηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα πάντως το οποίο αφορά επαγγελματικές ομάδες. Και τα χρήματα αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχα γεγονότα έχουμε και σε δήμους. Όχι. Κοιτάξτε, όταν τηρούνται σωστά οι διαδικασίες, δηλαδή η ανάληψη υποχρέωσης για μια δαπάνη τηρηθεί σωστά, περάσει από τα αρμόδια όργανα που πρέπει να περάσει, περάσει από τα ελεγκτικά όργανα τα οποία πρέπει να περάσει και γίνουν όλες οι διαδικασίες σωστές, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα συγκεκριμένα για τα οποία αναφέρομαι υπάρχουν εκταμιευμένα και κάθονται στον κουμπαρά της κάθε μιας από τις αντιπεριφέρειες. Δηλαδή έχουν τα χρήματα για να πληρώσουν τους προμηθευτές και δεν έχουν τον τρόπο αυτή τη στιγμή να τα πληρώσουν. Μας βάλανε σε μια διαδικασία να προχωρήσουμε δικαστικά ώστε να έρθουμε και να καταθέσουμε αγωγή και φανταστείτε ότι για μια αγωγή ύψους 14.000 ευρώ απαιτήσεων τα δικαστικά έξοδα ήταν 2.500 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά ένας άνθρωπος, ένας φουκαράς που το χρωστάνε 500 ευρώ και 1.000 ευρώ θα πάει να πληρώσει. Χάρισμα θα πει. Και για ποιο λόγο να τα χαρίσει. Περισσεύουν εν μέσω 2018, εν μέσω της βαθύτατης κρίσης. Και τώρα δηλαδή. Οφείλουν να πληρώσουν τα λάθη τους. Και θα τα πληρώσουν τα λάθη τους. Εδώ τώρα το θέμα είναι φυσικά ότι εμφανίζεται μια περιφέρεια στα δύο ουσιαστικά. Δύο νομοί να κάνουν σωστά κάποια πράγματα. Τρεις νομοί να είναι από την άλλη πλευρά. Καλό θα είναι πάντως σε αυτό το θέμα, γιατί αφορά και ανθρώπους οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα. Οι οποίοι δεν ξέραν και δεν είναι νομικοί, οι οποίοι δεν γνωρίζαν ότι άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο, αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζουν. Δεν οφείλουν να το γνωρίζουν. Αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζουν οι αρμόδιοι, αν υπάρχουν και όποιοι είναι αυτοί. Είναι σκοντά σε όλα τα προβλήματα και αυτά τα ζητήματα. Το μέλλον των ασφαλιστικών εταιρείων. Το μέλλον των ασφαλιστικών εταιρείων. Αυτή τη στιγμή έχουν λίγο. Πώς να το πούμε, έχουν μπει σε μια σειρά τα πράγματα στον ασφαλιστικό κλάδο με την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Έχουν βγει και τα αποτελέσματα των δικτών φερεγγιότητας ουσιαστικά, όπου αναφέρεται σε κάθε ασφαλιστική εταιρεία τι αποτελέσματα έχει ουσιαστικά. Από πού κρατάει η σκούφια της, για ακριβώς, να το πούμε λαϊκά. Από εκεί και πέρα πλέον είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, θέλω να πιστεύω. Δεν έχουμε κλεισίματα ασφαλιστικών εταιριών ή αν θα έχουν θα είναι με επόπτη εντός της εταιρείας ώστε να γίνεται καθάριση η λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας, κάτι που όφελε να γίνεται από την αρχή όταν ξεκίνησα. Για να μην δημιουργούνται και προβλήματα στους ασφαλιστικούς πράκτορες. Αυτό ακριβώς, όχι μόνο στους ασφαλιστικούς πράκτορες, και στους πελάτες και στις ζημίες και σε όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα η εποπτεία που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Υπάρχουν εσωτερικοί κανονισμοί τόσο στις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και σε εμάς, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται χωρίς καμία παρέκκληση. Και από εκεί και πέρα το δυστύχημα είναι ότι ο μόνος κλάδος που αυτή τη στιγμή ακόμα δίνει φρέσκο χρήμα και ζεστό χρήμα στην ασφαλιστική αγορά, αλλά με ζημίες άρχισε σιγά σιγά να εμφανίζει, είναι ο κλάδος των οχημάτων και των γενικών ασφαλιών. Και υπάρχει μια αύξηση των νοσοκομιακών προϊόντων πλέον,
στην ασφαλιστική αγορά, όχι της σύνταξης, των ασφαλιστικών προϊόντων, γιατί υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά το θέμα της δημόσιας υγείας. Οπότε ουσιαστικά όποιος μπορεί, τέλος πάντων, στρέφεται στην ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη, όπου με ένα όχι μικρό βέβαια κόστος, αλλά όχι και υπέρογκο κόστος, γιατί αν τα χρήματα αυτά που πληρώνουμε στις ασφαλιστικές μας φορές τα δίναμε σε μια ασφαλιστική εταιρεία, με συγχωρείτε, θα μας είχαν και από ένα ελικόπτερο έξω από το. Και ένα στενοφόρο. Αυτό γίνει πολύ επιτυχημένο. Και ένα στενοφόρο έξω από την πόρτα. Ένα στενοφόρο για να σε πάει κατευθείαν στον Άσιο. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Δεν είναι τέτοιο. Αλλά δυστυχώς η κρίση είναι τέτοια που ενώ ο κόσμος ενδιαφέρεται και θέλει να κάνει νοσοκομιακά προϊόντα, δυστυχώς δεν του επιτρέπει η κρίση να προχωρήσει στη σύναψη αυτών των συμβολέων. Δηλαδή όταν κάποιος πολίτης δεν μπορεί με το ζόρι να πληρώνει την ασφάλεια του αυτοκινήτου, πώς θα προχωρήσει σε κάποιο νοσοκομιακό αρχικά πρόγραμμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή, εφόσον και αν ποτέ γίνουμε κράτος και σταθεροποιηθούμε σε κάποια κατάσταση, σιγά σιγά θα αρχίσει δειλά-δειλά να αναπτύσσονται και οι υπόλοιποι κλάδοι, οι οποίοι άλλωστε οι ασφάλειες αποτελούν ελάχιστο ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με, με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μέσο όρο. Είμαστε στο 1/5, 1/6 κάπου εκεί του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Μέσο όρο. Οπότε ουσιαστικά και αυτό ήταν και πρώτη κρίση, γιατί δεν υπήρχε και μεγάλη, δεν υπάρχει μάλλον και ασφαλιστική συνείδηση σωστά διαμορφωμένη στους Έλληνες πολίτες, και αυτό δεν οφείλεται μόνο στους ίδιους, οφείλεται και σε εμάς τους ίδιους, του κλάδου και στις ασφαλιστικές εταιρείες, όπου δεν έχουμε ενημερώσει σωστά, χάθηκε και η εμπιστοσύνη με κάποια γεγονότα που συνέβησαν, μεγάλες εταιρείες που έκλεισαν, οι ασπείς κλπ. Αυτό ακριβώς. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα αυτά συνηγορούν στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι ανεμικός ο κλάδος όσον αφορά τα θέματα υγείας, σύνταξης και όλα αυτά τα πράγματα. Να είσαι καλά, Μινά Αρβανιτίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ήταν εδώ μαζί μας ο Μινάς Αρβανιτίδης, ασφαλιστικός πράκτορας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν οι παρεμβάσεις από το Star Βορείου Ελλάδος. Δευτέρα στις 3 και πάλι μαζί. Να είστε καλά. Γεια σας.